Είναι ώρα να αρχίσουμε, γιατί η ώρα περνάει και υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις. Κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να καλωσορίσω στη Βουλή εκ μέρους της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για το Χρέος και την απομείωσή του, τους αξιότιμους συναδέλφους της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα στα πλαίσια της αποστολής της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω και τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού, τον κύριο Δημήτρη Παπαγιαννάκο, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στην σημερινή μας συνεδρίαση. Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνέχεια πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού το 2015, αποφάσισε την ενεργό εμπλοκή του στην παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Θα ήθελα στην κατεύθυνση αυτή να χαιρετήσω την προσήλωση σε αυτό το στόχο του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση του ελληνικού προγράμματος, τον κύριο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Παπαδημούλη, και φυσικά όλων των ευρωβουλευτών που εργάζονται εδώ και 3 χρόνια για την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προσπάθεια εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση. Η σημερινή λοιπόν κοινή συνεδρίαση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για μια συνολική αποτίμηση της προόδου της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τη συμβολή στη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών για την επόμενη ημέρα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανόρθωση της πραγματικής οικονομίας και τη βελτίωση της ζωής του ελληνικού λαού, που υπέφερε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κοινός μας στόχος τώρα θα πρέπει να είναι η επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης της ανεργίας, η βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, η αύξηση για πρώτη φορά του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, η προστασία των πιο αδύναμων και ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε στη βάση των μέτρων για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που αποφασίστηκαν στο τελευταίο Eurogroup. Αυτός είναι και ο λόγος που συμπεριλήφθηκε και η αρμόδια κοινοθετική υποεπιτροπή στην σχετική συζήτηση και ως πρώτη διαπίστωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα μέτρα αυτά μαζί με το αποθεματικό ρευστότητας που χτίστηκε μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες βιώσιμης επαναφοράς της Ελλάδος στο διεθνές χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Με αυτές τις πρώτες σκέψεις θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους εκλεκτούς συναδέλφους ευρωβουλευτές για την τρίτη επίσκεψή τους στην Ελλάδα και στη Βουλή. Θα ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία. Θα λάβει το λόγο ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης για την αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων από την οπτική της ελληνικής κυβέρνησης. Ακολούθως θα λάβουν το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο συνάδελφος κ. Γκουαλτιέρι, αμέσως μετά ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Παπαδημούλης, έπειτα οι ευρωβουλευτές που επιθυμούν και συνεχεία θα περάσουμε στους συζητητές των κομμάτων και ακολούθως στους βουλευτές που θα θελήσουν να τοποθετηθούν. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να σας πω ότι υπάρχει ώρα που πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση, διότι οι ευρωβουλευτές και ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου έχουν ανηλυμένη υποχρέωση μετά τις 7.30. Επομένως, τα 7 λεπτά ή 5 λεπτά που θα ορίζονται από τη διαδικασία, παρακαλώ πάρα πολύ να είναι πειθαρχικά τηρούμενα, όπως συμβαίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να δείξουμε κι εμείς τον καλό μας σε αυτό εντός αγωγικών. Κύριε Γενικέ, έχετε το λόγο για 7 λεπτά. Ωραία.
Να καλωσορίσω και εγώ τους ευρωβουλευτές, όπως επίσης και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έχουμε να κάνουμε μία αποτίμηση της πορείας των 3 χρόνων που είναι η κυβέρνησή μας, αλλά και των 8 που έχουμε τα μνημόνια. Θα ήθελα λίγο να θυμηθούμε, τουλάχιστον για την κυβέρνησή μας, την αρχή αυτή της πορείας. Η αρχή, έτσι ως πολιτικό γεγονός, ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα δηλαδή που εξήγηλε ο τότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τώρα πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, πριν τις εκλογές του Γενάρη. Έχουμε λιδωρηθεί γι' αυτό από αντίπαλα κόμματα. Μας λένε ότι είπαμε ψέματα, αλλά θα ήθελα λίγο να το θυμηθούμε. Γιατί νομίζω ότι εκεί απάνω άρχισε να χτίζεται, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδοξο, η επιτυχής πορεία της κυβέρνησης. Και γιατί συνέβη αυτό? Γιατί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είπε θα διεκδικήσουμε 4 πράγματα. Θα τα διεκδικήσουμε απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους και τους δανειστές μας. Ποια ήταν αυτά τα 4 πράγματα? Πρώτον, να σταματήσουμε τη λιτότητα. Την άγρια δημοσιονομική προσαρμογή. Τα προγράμματα είχαν ξεκινήσει με στόχους για πρωτογενή πλεονεάσματα 5 και εκείνη την περίοδο ήταν 4,5% του ΑΕΠ. Τελικά από τη διαπραγμάτευση είναι 3,5% που ίσως είναι και μεγάλο. Το πρώτο λοιπόν που είχαμε πει τότε ήταν θα διεκδικήσουμε να σταματήσει η λιτότητα ή τέλος πάντων να περιοριστεί. Το δεύτερο πράγμα που είπαμε ήταν θα ζητήσουμε μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Διαγραφή λέγαμε, διεκδίκηση ήταν αυτό, μέτρα ελάφρυνσης χρέους. Το τρίτο πράγμα που λέγαμε ήταν θα διεκδικήσουμε να λυθεί το πρόβλημα της υπερχρέωσης. Και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και αντιμετωπίζοντας την υπερχρέωση στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Με πολλές δόσεις και τα λοιπά. Και τότε με μία, για τα κόκκινα δάνεια, με μία πρόταση που ήταν, έμοιαζε λίγο με bad bank. Καταγόραζε το δημόσιο δηλαδή κάποια. Και το τέταρτο που είπαμε ήταν ότι θα κάναμε μία σειρά θεσμικών μεταρρυθμίσεων, τομών, για να αντιμετωπίσουμε την εκτεταμένη φοροδιαφυγή και κυρίως για να ανασυγκροτήσουμε τη δημόσια διοίκηση. Αυτό ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη, και ένα ακόμα, να αντιμετωπίσουμε και την ανθρωπιστική κρίση. Τους ανθρώπους που έψαχναν στα σκουπίδια για να φάνε ή ήταν άστεγοι ή είχαν 1,000 προβλήματα. Αυτά είχαμε πει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ως κυβέρνηση αυτά ακριβώς διεκδικήσαμε. Και τα διεκδικήσαμε μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ειδικά αυτό που το καταλαβαίνουμε και τότε το καταλαβαίναμε. Είναι πολιτικά ευαίσθητο για τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το να υπάρξει μεγάλη ελάφρυνση του χρέους και κατ' επέκταση μεγάλη μείωση και των δημοσιονομικών στόχων. Το κάναμε όμως, το διεκδικήσαμε. Μέχρι
τελικής πτώσεως που λένε, όταν έφτασαν τα πράγματα σε αδιέξοδο, ζητήσαμε και τη γνώμη του ελληνικού λαού με δημοψήφισμα, που είπε συνεχίστε, συνεχίσαμε, μέχρι εκεί πήγε. Μέχρι εκεί, καλοκαίρι πριν 3 χρόνια, που έγινε η συμφωνία που έγινε για το τρίτο πρόγραμμα. Δεν μείναμε σε αυτή τη συμφωνία, ήταν ένας συμβιβασμός και από την πλευρά μας, τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και από την πλευρά των Ευρωπαίων, εταίρων, διότι οι δημοσιονομικοί στόχοι μειώθηκαν. Όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά από 4,5% του ΑΕΠ πήγε στο 3,5% του ΑΕΠ. Και επίσης δόθηκαν και υποσχέσεις για ελάφρυνση χρέους που στο προηγούμενο Eurogroup έγιναν πράξη στην ολότητά τους. Λοιπόν, δεν μείναμε εκεί. Κάναμε τη συμφωνία γιατί έπρεπε, δεν μπορούσαμε, είχαμε capital controls, ήταν δραματική η κατάσταση τότε, αλλά πήγαμε τη συμφωνία αυτή και είναι η πρώτη κυβέρνηση νομίζω που το έχει κάνει στα 8 χρόνια αυτά, θέσαμε τη συμφωνία αυτή υπό την κρίση του ελληνικού λαού. Και είπαμε, κάναμε εκλογές και είπαμε αυτή είναι η συμφωνία, αν θέλετε ψηφίστε μας να την εφαρμόσουμε, αν θέλετε ψηφίστε την αντιπολίτευση. Και πήραμε, λάβαμε το λύνα να την εφαρμόσουμε. Και τι γίνεται τώρα ακριβώς? Παρακαλώ. Τι ακριβώς είναι, ποια είναι η διαδικασία? Δεν χρειάζεται πολύ υπομονή για να τελειώσω όμως. Χρειάζεται πολύ υπομονή. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Επιτρέψτε μου, είναι ιστορικές στιγμές που ζούμε. Εξίσου κύριε... Εσάς σας ρώτηκα, ζείτε στην Ελλάδα? Αγαπητέ, στην Ελλάδα είστε. Αγαπητέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Μισό λεπτό, κύριε Παπαγιαννάκο. Άλλης χώρας. Κύριε Παπαγιαννάκο. Κύριε Παπαγιαννάκη. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, χρειάζεται πολύ υπομονή για να ανεχόμαστε και τις διακοπές της διαδικασίας. Αυτό το έχουμε κατακτήσει. Η διαδικασία θα τελειώσει ο μιλητής και θα έρθει η σειρά όλων να μιλήσουν. Αν διακόπτουμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέει ο αγαπητός κ. Φορτσάκης. Τελειώνεται, παρακαλώ, ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Και λέω λοιπόν ότι θέσαμε υπό την κρίση του ελληνικού λαού τη συμφωνία. Η συμφωνία είχε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Πάρα πολλά θετικά στοιχεία, είχε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που τις είχε ανάγκη ο τόπος, ήταν και στα άλλα προγράμματα, δεν λέω, αλλά η κυβέρνηση, και εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας, ότι κατάφερε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, τις έφερε σε πέραση. Μιλάω για μεταρρυθμίσεις που έχουν σχέση με την ανάρτηση δασικών χαρτών, που ξεκίνησαν να γίνονται, την προώθηση του κτηματολογίου, την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, που έγινε πραγματικά ανεξάρτητη αρχή από Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλάω για τον ΕΦΚΑ, που ενοποιήθηκαν πόσα ταμεία, όπου τα ταμεία αυτά με τις διαφορετικές διατάξεις υπέκρυπταν, ήταν έκφραση πελατειακών σχέσεων μισού και πλέον αιώνα. Παρακαλώ, το ασφαλιστικό σύστημα. Κύριε Γενικό, να τελειώσει. Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Έγιναν επίσης τομές στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Στις αγορές ενέργειας, στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Όλο αυτό το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, ενώ υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια και στα προηγούμενα προγράμματα, δηλαδή στο πρώτο και στο δεύτερο, δεν υπήρχε μία δυστοκία. Αυτό που θέλω να πω από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως το καταλαβαίνουμε, είναι ότι η δυστοκία αυτή δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν τυχαία, γιατί κάποια πράγματα δεν γινόντουσαν, γιατί υπήρχαν πελατειακές σχέσεις. Γιατί τα κόμματα που κυβέρνησαν στήριξαν την εξουσία τους στο να αφήνουν τη φοροδιαφυγή, για παράδειγμα, τόσο εκτεταμένη. Στήριξαν την εξουσία τους στο να η χρήση γης να μην είναι σαφής.
και να υπάρχει ασάφεια και άρα να χρειάζονται οι πολίτες να πηγαίνουν να βρίσκουν πολιτικούς κτλ. Λοιπόν, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε όλο αυτό το πράγμα να βάλει μπροστά τις μεταρρυθμίσεις και να ολοκληρώσει το πρόγραμμα με επιτυχία, γιατί ακριβώς δεν είχε αυτή την ανάγκη για πελατειακές σχέσεις. Ευχαριστούμε, γιατί, κύριε Γενικέ. Και τελειώνω, και είναι προς τιμή των εταίρων μας, κατανόησαν ότι ο ελληνικός λαός με τέτοια λιτότητα και με τόσες μειώσεις μισθών, συντάξεων, αυξήσεις φόρων είχε πρόβλημα και όντως βοήθησαν στο τρίτο πρόγραμμα να φτιαχτεί το ελάχιστο κυγμένο εισόδημα και να φτιαχτούν και διάφορα άλλα πράγματα που έδωσαν ένα δίχτυ ασφαλείας την ώρα της κρίσης που το χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε, κύριε Γενική. Ευχαριστούμε. Να παρακαλώ. Δεν έχετε... Ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα παρακαλώ. Θέλω να πω. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Άκουσα, δεν ήμουν παρόν, αλλά άκουσα ότι, για παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα. Εμείς είμαστε αριστερό κόμμα. Δεν εκφράζουμε τα συμφέροντα του ΣΕΒ. Εντάξει, κύριε Γενικέ. Δεν τα εκφράζουμε. Παρακαλώ, σε βαθύτε το χρόνο. Ένα λεπτό να δεν υπάρχει άλλο λεπτό, αγαπητέ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ έδωσε συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό, διότι η κυβέρνηση ολοκλήρωσε με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι ο διάλογος που γίνεται στα ΜΜΕ για το τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, τι προοπτικές έχουμε ως χώρα, μας αδικεί όλους. Αδικεί το πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι αγαπητέ, το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε στη χώρα Παπαγιάννακο. Μας. Αν θέλουμε να συζητήσουμε κάπως πιο ουσιαστικά τις προοπτικές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Παπαγιάννακο. Σας παρακαλώ, θα προχωρήσουμε στον κύριο Ουτιέ, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Οικονομικών Υποθέσεων, τον κύριο Γκουλτσέρη, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για 7 λεπτά. Έχετε το λόγο, αν θέλετε, παρακαλώ. Καλύτερα εδώ. Εντάξει. Έχετε το λόγο για 7 λεπτά, παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. And it's a real pleasure and an honor for me to be here and to have the opportunity to exchange views together with my colleagues, with the distinguished members of the Greek Parliament and of the committees more directly involved in its conclusion and the follow-up of the εφαρμογή του και τις μελλοντικές προοπτικές. Ζούμε πολύ θετικές και πολύ σημαντικές μέρες για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής της ιστορίας της και η επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος είναι ορόσημο στη διαδικασία επανόδου της Ελλάδας σε βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία και για την Ευρώπη, που απέδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένες κρίσεις και να διατηρεί την ενότητα της Ευρωζώνης. Άλλο ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι και θα συνεχίσει να είναι μία-μία αντιστρέψιμη πορεία. Και είναι επίσης βέβαια πολύ μεγάλη επιτυχία και για την Ελλάδα. Τώρα δεν θα μπω στις εντελώς φυσιολογικές εσωτερικές σας συζητήσεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχία για όλους τους Έλληνες. Και επαινώ το γεγονός ότι ανεκρίθησαν όλα τα προαπαιτούμενα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και η τελευταία αξιολόγηση. Έχουμε υπόψη ότι ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά
τα μέτρα αυτά και ήταν και πολλά τα προαπαιτούμενα και όλες οι μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο στην τελευταία του φάση, αν και αυτό το τελευταίο ήταν κοινωνικά πιο ισορροπημένο από τα προηγούμενα, αλλά ήταν, εξακολουθούσε να είναι πολύ απαιτητικό. Το γεγονός λοιπόν ότι εσείς ως βουλευτές και η κυβέρνηση και όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλες οι αρχές, κατάφεραν να εφαρμόσουν τόσο πολλές μεταρρυθμίσεις, έπαιξε ζωτικό ρόλο και πολύ θετικό. Θεωρούμε ότι το πακέτο που αποφάσισε το τελευταίο Eurogroup είναι θετικό, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς και τις διαφορές απόψεων μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός ότι από τη μία η Ελλάδα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, δεν θα υπάρξουν καθόλου περαιτέρω μνημόνια στην Ελλάδα, αλλά και το ότι δόθηκαν και 15 δις για αυτό το μαξιλαράκι ρευστότητας και επίσης λήφθησαν και σημαντικά μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Όλα αυτά είναι θετικά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Νομίζω ότι το πακέτο ελάφρυνσης του χρέους σαφώς καταδεικνύει ότι το ελληνικό χρέος είναι πλήρως βιώσιμο βράχη και μέσο πρόθεσμα, λόγω και το γεγονός ότι θα αναβληθεί η καταβολή και των τόκων και του κεφαλαίου για τα δάνεια του EFSF και άλλα συμπληρωματικά μέτρα, αλλά πρέπει να διαβάσουμε τι λέει και για τη μακροπρόθεσμη προοπτική αυτή η απόφαση. Το 2032, εάν χρειαστεί, θα ληφθούν και περαιτέρω μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα διασφαλίζονται οι στόχοι για τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες. Και αυτό είναι τμήμα της ελάφρυνσης του χρέους, του πακέτου. Καλό πακέτο, λοιπόν, το οποίο τώρα διανοίγει σημαντικές ευκαιρίες που εναπόκειται σε εσάς, στην Ελλάδα, να αξιοποιήσει πλήρως. Πρώτον, φυσικά, πρέπει ο ρυθμός εφαρμογής των σημαντικών μεταρρυθμίσεων να διατηρηθεί. Και μετά, λοιπόν, το τέλος του προγράμματος. Δεύτερον, να έχουμε ένα σωστό μείγμα πολιτικής που να βοηθάει την ανάπτυξη. Ξέρουμε βέβαια ότι οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% είναι απαιτητικός αυτός ο στόχος μέχρι το 2022. Αν και είναι ένας στόχος που αυτή τη στιγμή τον έχει υπερβεί η Ελλάδα. Άρα πιθανώς δεν θα χρειαστούν συμπληρωματικά μέτρα. Έχει ήδη υπερβληθεί αυτός ο στόχος. Και νομίζω ότι και μετά το 2022 η Επιτροπή ο στόχος του 2,2 με βάση το πλαίσιο της δημοσιονομικής καταστάσεως, αλλά αυτό θα έχει μια σημαντική ευελιξία στην εφαρμογή και θα λάβει υπόψη και το νομικό κύκλο. Όταν είμαστε σε φάση ανόδου, θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως οι δημοσιονομικοί κανόνες για να δημιουργούνται και αυτά τα μαξιλαράκια. Όταν είμαστε σε άσχημη περίοδο, θα πρέπει να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Θα πρέπει να έχουμε προκυκλική δημοσιονομική πολιτική. Τώρα λοιπόν που είμαστε σε αυτή την πρώτη φάση, η Ελλάδα μπορεί να κάνει αυτό που έχουν κάνει και άλλα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα περιμένουμε για την πλήρη αξιολόγηση. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουμε για να συμβάλλουμε στην φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξή σας. Βεβαίως, για να γίνει πραγματικότητα αυτή η στρατηγική, πρέπει και εσείς να κάνετε αυτά που πρέπει να κάνετε, αλλά και εμείς πρέπει να σας βοηθήσουμε, βοηθώντας τις δημόσιες επενδύσεις, με εφαρμογή καλύτερης πολιτικής. Τώρα συζητάμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα συζητήσουμε την παράταση του προγράμματος Juncker. Θα αναδιατυπωθεί η πολιτική συνοχής.
Είμαστε όλοι φίλοι της Ελλάδας και πρέπει να δεσμευτούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς από την ευρωπαϊκή πλευρά να βοηθήσουμε την Ελλάδα ούτως ώστε να έχει μια στρατηγική ανάπτυξη. Και τέλος, για την δημοκρατική λογοδοσία. Όπως υπενθύμησε στην αρχή και ο πρόεδρος, μετά από πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού δημιουργήσαμε αυτήν την ομάδα εργασίας. Τώρα που η Ελλάδα, που θα είναι στη διαδικασία ενισχυμένης επιτήρησης, θα έχει και πάλι ισχυρό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε απόλυτα διατεθειμένοι και προετοιμασμένοι για να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε, να συνεχίσουμε να εργαζόμεθα, ούτως ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας, δημοκρατικής υπευθυνότητας στη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής και της Ελλάδας. Νομίζω ότι μπορούμε να χαρούμε όλη αυτή την καλή στιγμή για την Ελλάδα και επανατονίζουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε και να εργαστούμε σκληρά για ευημερία, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γκουαλτιέρη. Τώρα θα καλέσω στο βήμα τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, για 5 λεπτά παρακαλώ. Δεν σας ακούω. Δεν με ακούτε. Στο βήμα ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για 5 λεπτά παρακαλώ, αγαπητέ συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όσα είπε προηγουμένως ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη αποτελούν τη συνισταμένη με την οποία προσεγγίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί όλο το πολιτικό του φάσμα, την Ελλάδα και τη στιγμή. Και αυτά δεν αποτελούν μόνο την δική μας συνισταμένη, θα τα διαβάσει κανείς σε όλο τον παγκόσμιο τύπο, είναι η σύνοψη και η κοινή κατάληξη όλων των οικονομικών αναλυτών που λένε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα καλύτερη περίοδο, με πολλές προκλήσεις αλλά σε μια καλύτερη περίοδο. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ήδη υπόθηκε, έρχεται για τρίτη φορά στην Ελλάδα και είναι κοινό συμπέρασμα όλων των συναδέλφων από όλο το πολιτικό φάσμα ότι τώρα διαπιστώνουμε μια βελτίωση σε σχέση με πέρσι και μία μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με πρόπερση. Και επίσης για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το 2010 μέχρι και τις αρχές του 2016, όλες οι αποφάσεις για τα ελληνικά μνημόνια περνόντουσαν πίσω από κλειστές πόρτες. Καμία διαφάνεια, καμία δημοκρατική λογοδοσία. Η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προσθέσει διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία, όχι μόνο με τις επισκέψεις μας στην Ελλάδα, αλλά και με δεκάδες συνεδριάσεις που οργανώσαμε στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, καλώντας τους πάντες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το Eurogroup, την Κομισιόν, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να μας ενημερώνουν, να απαντούν στην κριτική μας. Και νομίζω ότι αυτό βοήθησε. Και είναι κέρδος όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι κέρδος και για τη δημοκρατία. Θέλω να σας πω κάτι έτσι πολύ απλά και καθαρά όπως το καταλαβαίνω. Βγαίνουμε από τα μνημόνια και αυτό είναι καλό για τη χώρα και δεν πρέπει να το μειώνουν και να το μηδενίζουν ιδιαίτερα αυτοί που μας έβαλαν στα μνημόνια. Βγαίνουμε από την οδύνη και την ταλαιπωρία της μεγάλης χρεοκοπίας και τη δημοκρατική εθνική ταπείνωση που συνιστούν τα μνημόνια και η άγρια επιτροπία. Αλλά, συνάδελφοι και συναδέλφισες, χρειάζεται κατά τη γνώμη μου ακόμη πολλή δουλειά για να βγει η χώρα από την κρίση και για να επουλώσουμε βήμα-βήμα τις πληγές που δημιούργησαν η χρεοκοπία και τα μνημόνια. Οι πολίτες από εμάς περιμένουν να τους πούμε ένα ποτέ πια χρεοκοπία, ποτέ πια μνημόνια, που σημαίνει να βάλουμε σε μια τροχιά διαρκούς ανάκαμψης τη χώρα, κάνοντας όσα πρέπει και αποφεύγοντας όσα δεν πρέπει. Και επειδή ο χρόνος είναι λίγος,
Εξηγώ συνοπτικά τι εννοώ. Πρώτον, να ενισχύσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα, που σημαίνει περισσότερες επενδύσεις για ταχύτερη μείωση της ανεργίας. Αυτή είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας με εθνικό σχέδιο. Δεύτερον, να διατηρήσουμε υγιή δημόσια οικονομικά. Να απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει η κουβέρτα και αν υπάρχει περίσσευμα να το μετατρέπουμε σε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και σε φοροελαφρύνσεις. Και τρίτον, να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και ιδιαίτερα να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν για δεκαετίες με αποτέλεσμα τη χρεοκοπία και τα μνημόνια. Να φτιάξουμε μια σύγχρονη δημόσια διοίκηση σε σχέση με ένα πελατειακό κράτος παροχημένο σπάταλο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Να αποκτήσουμε μια δικαιοσύνη αντάξια του ονόματός της που να δίνει αποτελεσματικότερες αποφάσεις που να βοηθούν τη χώρα. Να ψηφιοποιήσουμε τη διοίκηση και την οικονομία, να ενισχύσουμε τη φορολογική διοίκηση και την ανεξαρτησία της, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα φορολογικά έσοδα για να μπορούμε να ελαφρύνουμε και αυτούς που έχουν υπερφορολογηθεί, ιδιαίτερα στα μεσαία στρώματα, και να ολοκληρώσουμε μεταρρυθμίσεις που άλλοι τις έχουν τελειώσει εδώ και δεκαετίες. Περιουσιολόγιο, κτηματολόγιο κτλ. Γύρω από αυτά τα θέματα που συνιστούν τους στόχους ενός εθνικού σχεδίου για την επόμενη δεκαετία, πρέπει να γίνει διάλογος σε ένα διαφορετικό πολιτικό κλίμα, κατά τη γνώμη μου. Πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο ήπιο, με επιχειρήματα. Καταλαβαίνω ότι σε κάποιους συναδέλφους δεν αρέσει ότι αυτή η κυβέρνηση πέτυχε αυτή τη συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους ή αυτή τη συμφωνία για το μακεδονικό. Αυτός δεν είναι λόγος να διατηρήσουμε έναν έντονο φανατισμό. Για δε την Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει και μέσα στην Ευρώπη να ανοίξουμε μια συζήτηση για το τι πρέπει να αλλάξει στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωπήσης για να έχουμε ισχυρότερες πολιτικές συνοχής, πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, περιορισμό της φορολογικής απάτης, μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, ευρωπαϊκές απαντήσεις στο προσφυγικό. Δεν είναι η καλή Ευρώπη που κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα. Είναι η κρίση στην Ελλάδα που αποδεικνύει ότι πολλά πράγματα και η Ευρώπη τα κάνει λάθος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδημούλη. Τώρα θα περάσουμε στις τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών, Ελλήνων και Ευρωπαίων άλλων. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Κίτσος, ο κύριος Μαριάς, και όποιος από τους ευρωβουλευτές θελήσει θα το λέει στη γραμματεία να έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριε Κίτσο, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η βασική θέση που θέλω να υποστηρίξω είναι ότι είναι εξαιρετικά υψηλό το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των νέων μέτρων και των δεσμεύσεων. Τα νέα μέτρα και ρυθμίσεις έρχονται σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική κοινωνία. Η παράταση των μνημονίων και η μετατροπή του αρχικού τριετούς προγράμματος μνημονίου σε μια οκταετή μνημονιακή περίοδο, η οποία θα έχει και μια άτυπη διετή συνέχεια, έχει οδηγήσει τα 2/3 των συμπολιτών μας σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα. Η συμφωνία στο Eurogroup έχει μια θετική διάσταση με την έννοια ότι περιορίζει τις ετήσιες τοκοχρεωτικές υποχρεώσεις της Ελλάδας μέχρι το 2032 σε χαμηλά επίπεδα. Αυτός άλλωστε ήταν και ο κανόνας για την περίοδο μέχρι το 2022. Επίσης, συμβάλλει στη σταθεροποίηση του γενικού οικονομικού πλαίσιου μετά την οικονομική αποσταθεροποίηση του 2015 και την αλλαγή ευτυχώς στρατηγικής από την κυβέρνηση Τσίπρα. Σε ό,τι όμως αφορά την οικονομική πολιτική που δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να εφαρμόσει, είναι φανερό ότι θα μεγαλώσει τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι συμπολίτες μας. Πρώτον, έχουμε την εφαρμογή νέων επώδυνων μέτρων, κάτι που ξεχωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες που εφάρμοσαν πρόγραμμα μνημόνιο, γιατί όταν τέλειωναν το πρόγραμμα μνημόνιο, ουσιαστικά βελτιωνόταν η οικονομική και κοινωνική κατάσταση, γιατί δεν είχαν την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των συντάξεων, που θα μειωθούν στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 14% από τον Ιανουάριο του 2019, ένα πολύ σκληρό μέτρο, και είναι φανερή η αμηχανία της κυβέρνησης, γιατί τα ανώτατα στελέχη της διαβεβαιώνουν τους Ευρωπαίους εταίρους ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο, ενώ τα στελέχη που συναντώ εγώ τουλάχιστον στα τηλεοπτικά παράθυρα
διαβεβαιώνουν τον ελληνικό λαό ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το μέτρο. Άρα υπάρχει μια πολιτική αμηχανία σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση. Δεύτερον, έχουμε μια κλιμάκωση της υπερφορολόγησης με βάση τη νέα συμφωνία. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα δις οφειλές πρόσθετες κάθε μήνα, θα πάμε σε μια μείωση του αφορολόγητου ορίου για το ετήσιο εισόδημα. Δεν θα υπάρξει μείωση στον έμφυα. Δεν μπόρεσαν καν να διευκολυνθούν τα νησιά που έχουν προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, να μην δηλαδή αυξηθούν οι συντελεστές ΦΠΑ. Εφαρμόζουμε λοιπόν μια πολύ σκληρή έως ισοπεδωτική φορολογική πολιτική και θα σας πω ότι πριν τρεις μέρες ήμουνα σε ένα οικονομικό συνέδριο στη Βουλγαρία, όπου ο Μπορίσοφ ο Πρωθυπουργός υποδεχόταν κορυφαίους Έλληνες επιχειρηματίες με φορολογικό συντελεστή μόλις 10%. Επομένως, αυτό το μείγμα οικονομικής πολιτικής δεν πρόκειται να μας πάει μακριά. Τρίτον και κυριότερο, αγριεύουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που δημιούργησε η κρίση του 2015 ήταν η απαξίωση και η αποδυνάμωση των ελληνικών τραπεζών. Τώρα αυτές οι τράπεζες στρέφονται κατά των συμπολιτών μας που έχουν κόκκινα δάνεια, αναγκαστικά με ένα σκληρό τρόπο. Επομένως, άνθρωποι σαν και εμένα θα έλεγα, που είχαμε δεκαετίες ολόκληρες στον ιδιωτικό τομέα, είμαστε έτοιμοι να χάσουμε σε εξευτελιστικές τιμές την ακίνητη περιουσία μας, και μιλάω για το 60% των μικρομεσαίων, δεν μιλάω για μια μικρή μειοψηφία, μιλάω για την πλειοψηφία, χωρίς καν να διαγραφούν τα δάνεια, τα επιχειρηματικά, οι εγγυήσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, έχουν πέσει τα ακίνητα λόγω της φορολογικής πολιτικής, θα χάσουμε την περιουσία μας και θα χρωστάμε ακόμα. Και το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι τα δύσκολα εξακολουθούν να είναι μπροστά μας. Αυτά καταγράφονται σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης, της ελληνικής κοινής γνώμης. Δηλαδή, η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τον πολιτικό της χρόνο με έναν τρόπο που έστειλε τα πιο δύσκολα μέτρα στο τέλος της τετραετίας ή στην αρχή της επόμενης τετραετίας. Και αυτό δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση. Ακόμα και τα prior actions, δηλαδή τα προαπαιτούμενα, ουσιαστικά γίνανε prior signatures, δηλαδή μπήκαν οι υπογραφές για αυτά που θα γίνουν, ενώ ένα σοβαρό πρόγραμμα θα είχε οδηγήσει στην ολοκλήρωση των μέτρων για να βγούμε από το πρόγραμμα. Ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η υπογραφή των μέτρων που θα ακολουθήσουν. Θεωρώ λοιπόν τον εαυτό μου ότι θεωρώ ότι δεν είμαι λαϊκιστής, αλλά επίσης θεωρώ ότι δεν μπορεί να κάνουμε πολιτική έτσι αγνοώντας το λαϊκό αίσθημα, και εκτιμώ ότι τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια η οικονομική και κοινωνική κατάσταση για τους περισσότερους συμπολίτες μας θα γίνει πιο δύσκολη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κίρτσο. Το λόγο θα δώσω στον κύριο Μαριά. Ελάτε κύριε συνάδελφε, για 5 λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους ευρωβουλευτές εδώ στην Αθήνα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και νομίζω θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλες τις απόψεις και να διαμορφώσετε κι εσείς πολύ πιο σφαιρική γνώμη για τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, αλλά και φυσικά για τα αποτελέσματα των μνημονίων. Διότι νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία πλέον, 8 χρόνια μετά, να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Είναι μια συνολική μνημονιακή πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε από το Μάιο του 2010 μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και θα συνεχιστεί φυσικά, όπως θα εξηγήσω, με το τέταρτο, όπως λέγεται, μνημόνιο. Αλλά πρακτικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα, μπαίνοντας στο μνημόνιο το Μάιο του 2010, είχε ανεργία 10%, και τώρα η ανεργία, αφού έφτασε στο 27,5%, έχει πάει κοντά στο 22%. Άρα λοιπόν βγαίνουμε παρακάτω. Πάντως βγαίνουμε αυτή τη στιγμή από μια οκταετία με πολύ περισσότερη ανεργία από ό,τι μπήκαμε την εποχή των μνημονίων. Το χρέος, το ποσοστό χρέους επί του ΑΕΠ
Παραμονές των μνημονίων ήταν 146,2% επί του ΑΕΠ, τώρα είναι στο 178,6% με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν. Και φυσικά υπάρχει τεράστια φτώχεια, οι μισθοί έχουν μειωθεί κατά 30%, οι συντάξεις έχουν πετσοκοπεί και γενικότερα η κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από ό,τι με την είσοδο των μνημονίων. Και αυτό το είχα εξηγήσει και από αυτήν εδώ την αίθουσα όταν είχα την ευκαιρία να είμαι βουλευτής, ότι τα μνημόνια δεν εξυπηρετούσαν και ούτε εξυπηρέτησαν την διάσωση του ελληνικού λαού, αλλά διέσωσαν τις τράπεζες. Και με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο, ο κύριος Ντάισεμπλουμ στην Επιτροπή μας πριν λίγους μήνες, όταν ερωτήθηκε από μένα και πιέστηκε, είπε ότι η υπόθεση μνημόνια διέσωσαν τις ξένες τράπεζες. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε σε σχέση με τη λειτουργία των μνημονίων, τα οποία φυσικά θα συνεχιστούν, διότι η πολιτική λιτότητα θα ενταθεί, καθώς θα έχουμε πλεονάσματα που απαιτούν οι δανειστές της τάξης του 3,5% κατ' έτος μέχρι το 2022, άρα τουλάχιστον περί τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα συνεχιστεί η απέτηση αυτή για 2,2% πλεονάσματα στο επόμενο διάστημα μέχρι το 2060 και φυσικά το ότι έγινε μία επιμήκυνση του χρέους για 10 χρόνια πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτά τα χρήματα θα τα πληρώσει κάποιος και φυσικά θα τα πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας και μάλιστα έντοκα, διότι γίνεται και ανατοκισμός των τόκων. Και φυσικά συνεχίζεται η εποπτεία, θα συνεχιστεί η απέτηση και θα επιβληθεί από ό,τι φαίνεται για τη μείωση των συντάξεων από το 2019 και η μείωση του αφορολογίου από το 2020. Τι μπορούσε να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Τα μέτρα που επιβλήθηκαν με το τρίτο μνημόνιο επιβλήθηκαν στο 100% και θα έλεγα πολύ περισσότερο, διότι η Ελλάδα υποτίθεται θα έπαιρνε 86 δισεκατομμύρια ευρώ δάνειο. Καθώς έκλεισε το πακέτο, περισσεύουν αυτή τη στιγμή 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί ή αλλιώς να έπρεπε να μειωθούν τα μέτρα κατά 25% αφού πήραμε 25% τουλάχιστον δανειακό κεφάλαιο. Τι θα μπορούσαν να γίνουν. Αυτά που είχα προτείνει από αυτό εδώ το βήμα τον Μάρτιο του 2016 που είχαμε έρθει ξανά και το είχα πει και στον κύριο Τσίπρα ως πρόταση. Ένα ποσό 14 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία διαλύθηκαν από το PSI. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαζόταν να γίνουν μειώσεις των συντάξεων. Διότι 14 δις ρευστό επενδυόμενα σε ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου θα έδιναν 420 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και για μια δεκαετία. Δεύτερον, 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να πάνε στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 300.000 θέσεις εργασίας, μία θέση εργασίας για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Και τέλος, το υπόλοιπο ποσό για να δημιουργηθεί ένα ταμείο σωτηρίας δανειοληπτών. Πρόταση η οποία έγινε επανειλημμένα και σήμερα την επανέλαβα προς τον κύριο Στουρνάρα εν ώψη του ότι και η Κομισιόν δέχεται την ίδρυση ενός συστήματος διαχείρισης κόκκινων δανείων για να μην αρπάξουν τα κοράκια τα σπίτια των Ελλήνων και απήντησε ο κύριος Στουρνάρας, εδώ είναι οι ευρωβουλευτές, και είπε ότι με τα μισά χρήματα που περισσεύουν, δηλαδή τα 12 δις, εάν φτιαχτεί ένα σύστημα διαχείρισης τραπεζών, μια bad bank ή ένα σύστημα σαν την Atlantis, τότε το 70% των κόκκινων δανείων δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Άρα, συνάδελφοι, υπάρχει ένα κεντρικό θέμα. Για ποιο λόγο, εφόσον συνεχίζονται τα μέτρα και θα συνεχιστούν, δεν πήρε αυτά τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ η κυβέρνηση με 1% επιτόκιο. Είναι καθοριστικά τα ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μαριά. Έχουν ζητήσει και κάποιοι ευρωβουλευτές το λόγο. Είναι ο κύριος Γολφ Κλίντς, αν λέω καλά το όνομά σας. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά, αγαπητέ κύριε. Thank you very much, for giving me the floor. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είχα πρωτοέρθει στην Ελλάδα πριν πολλά χρόνια. Ήμουν επικεφαλής Επιτροπής Κρίσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας επισκεφθήκαμε και έγιναν πολύ έντονες συζητήσεις επί μισή μέρα με εκπροσώπους των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Καθώς κατέστη σαφές από τους προλαλήσαντες, η Ελλάδα έχει προχωρήσει έκτοτε. Η οικονομική και χρήση και η χρήση χρέους μπορεί να μην έχει τελειώσει, αλλά έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, τεράστια πρόοδος και
Πραγματικά ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Βεβαίως υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις στο μέλλον. Το ερώτημά μου δεν αφορά τόσο πολύ τα χρηματοοικονομικά, την οικονομική κατάσταση, αλλά την κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών. Χτες έγινε μια άτυπη συνάντηση 16 αρχηγών κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες για να συζητηθεί το θέμα της συνεχιζόμενου προβλήματος της μετανάστευσης. Και ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Σαβίνι, υπέβαλε την εξής πρόταση. Η ρύθμιση του Δουβλίνου πρέπει να εγκαταληφθεί εντελώς και να δημιουργηθεί ένα απολύτως νέο σύστημα. Αυτό ενδεχομένως να είναι απαραίτητο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν λειτουργεί καλά. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απέναντι στην κατάσταση των μεταναστών και έχουμε αρχίσει να εγκαταλείπουμε τη συμφωνία του Σέγγεν και να εγκαθιστούμε εθνικούς μεθοριακούς ελέγχους. Οπότε σας ρωτάω, ποια είναι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κατάστασης των προσφύγων? Έχετε και εσείς πρόβλημα και πολλές φορές ο κόσμος, οι πολίτες της χώρας σας αισθάνονται ότι έχουν εγκαταληφθεί, ότι είναι μόνοι τους. Πώς προτείνετε να προχωρήσουμε στο θέμα της μεταναστευτικής κρίσης, ώστε και εσείς να προχωρήσετε εκεί? Ευχαριστούμε τον κύριο Κλίντς. Θα περάσω τώρα, θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ingeborg Κράμπλ. Αν το λέω σωστά, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Thank you, Mr. President. I hope that I will not need those 5 minutes. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι δεν θα τα χρειαστώ τα 5 λεπτά. Ανησυχώ λίγο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή μου έχει παρακολουθήσει πολλά έργα, 181 μέχρι τώρα, και δεν είμαι βέβαια ότι έχει γίνει σαφής η αλληλεγγύη που έδειξαν οι φορολογούμενοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα. Αυτό χρειάζεται αναγνώριση, πρέπει να αναγνωριστεί. Και εδώ υπάρχει μια αλληλεγγύη η οποία δεν έχει αναγνωριστεί. Και έχω μια ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Σχετικά με τα χρήματα των Ελλήνων που κρύβονται στην Ελβετία, τι θα γίνει με τη λίστα Lagarde, δηλαδή? Θα ήταν καλό ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης να μας πει δύο λόγια από αυτού. Θέλω να επανέλθω σε κάποια νούμερα. Από το 2001 στο 2015, 40 δις ευρώ του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού πήγαν στην Ελλάδα. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι η Ελλάδα είναι τώρα ένα πολύ πιο σύγχρονο κράτος από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχουν πραγματικά εντυπωσιακά καλά αποτελέσματα. Έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο και ενημερώθηκα από την κυβέρνηση ότι το έργο του κτηματολογίου, το οποίο μας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ γιατί βοηθά την οικονομική ανάπτυξη, συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε από το 2014, στη νέα χρηματοδοτική περίοδο, 4,7 δις ευρώ πήγαν στην Ελλάδα, δόθηκαν στην Ελλάδα. Αλλάξαμε το ευρωπαϊκό δίκαιο για τη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα πήρε ενισχύσεις σε ύψος 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάστηκε συγχρηματοδότηση, επειδή θέλαμε η Ελλάδα να πετύχει. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να πω ότι λυπάμαι λίγο, γιατί δεν υπάρχει η ελάχιστη αναγνώριση. Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το οποίο πέτυχαν οι Έλληνες φίλοι. Είμαστε περήφανοι για αυτό με το οποίο προτείναμε. Επισκεφθήκαμε τον αυτοκινητόδρομο Δομοκού και τη Θωρέας το 2015. 25 χιλιόμετρα ήταν έτοιμα. Δεν μπορεί κανείς όμως να μπει, να βγει από τον αυτοκινητόδρομο, γιατί δεν μπορούσε
μπορούσαν να γίνουν, οι εκτάσεις δεν μπορούσαν να απαλωτριωθούν. Και πέρα από τον νέο προϋπολογισμό, θα ήθελα να θυμόσαστε τι έγινε στην Ευρωζώνη. Συνήθως δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το οποίο έκανε η Ευρωζώνη. Εμείς στη Γερμανία έχουμε πολλά προβλήματα με την ακροδεξιά και τα κόμματα της ακροδεξιάς, διότι δεν δέχονται το ότι η κυβέρνηση επιτίθεται στην κυβέρνηση επειδή βοήθησε την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η πολιτική τριβή, αλλά πρέπει να παραμείνουμε στην πραγματικότητα και να είμαστε δίκαιοι. Και πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, εμείς είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα περάσουμε τώρα στην κυρία Περβάντς Μπερέ. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά, αγαπητή συνάδελφα. Thank you very much. Thank you. I think it's a great symbol that this financial work of the European Parliament. Το ότι η ομάδα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την χρηματοοικονομική βοήθεια συνεδριάζει εδώ στην Αθήνα, στη Βουλή των Ελλήνων, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Γιατί εδώ με τον παρακαθήμενο, τον κύριο Βολφ Πρίντς, όταν ήταν αυτός ο πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσης και εγώ ήμουν η συγκήτρια, ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Και έχουμε δει τις εξελίξεις, έκτοτε έγιναν εκλογές γιατί δεν υπήρχε λύση, τελικά υπήρχε κάποιος δισταγμός και τελικά μια καθαρή εμπλοκή από την κυβέρνηση για να εφαρμόσει μια στρατηγική η οποία ήταν αμοιβαίως υποφελής. Τώρα, μετά από την ολοκλήρωση της προηγούμενης εβδομάδας, πρέπει βεβαίως να αναγνωρίσουμε τα όσα έγιναν, αλλά να κοιτάξουμε και στο μέλλον, και εκεί πέρα θέλω να επιμείνω. Αλλά βεβαίως όταν μιλάμε για αυτά τα οποία έγιναν, ίσως να μην τα κάναμε όλα σωστά και οι δύο πλευρές, θα έλεγα. Δεν ξέρω καν αν τολμάω να πω τη φράση για να το ξανακάνουμε, γιατί κανείς δεν θέλει να ξαναπεράσει κάτι τέτοιο, αλλά και στις δύο πλευρές πρέπει να βγάλουμε κάποια διδάγματα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι εμείς ήμασταν ο ήρωας που έσωσε την Ελλάδα, κάποιος μόνος του. Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα του ποιον πρέπει να ευχαριστήσουμε. Και οι δύο πλευρές έπρεπε να κάνουν κάτι, γιατί κάποιοι ήθελαν να πετύχουν έναν στόχο που ήταν να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Και ήταν μια τεράστια πολιτική πρόκληση και τελικά την ξεπεράσαμε. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Και οφείλω να πω ότι κάπου είμαι απογοητευμένη, γιατί βλέποντας την πολιτική συζήτηση το 2012, το 2015, σε σχέση με το χρέος, εντάξει, ακόμα αντιλαμβάνομαι, ο Υπουργός των Οικονομικών μας πέρασε πολύ δύσκολες νύχτες για να λύσει το θέμα του χρονοδιαγράμματος του χρέους. Οπότε προφανώς ο κόσμος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται πόσο δύσκολο είναι να βοηθήσουμε τη χώρα και να της επιτρέψουμε να ανακάμψει αν δεν λυθεί το πρόβλημα του χρέους. Γιατί για μένα είναι σαφές ότι η Ελλάδα τόσα χρόνια έχει ακριβώς προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί, να εφαρμόσει το πρόγραμμα, να παραμείνει σε μία πορεία, αλλά όταν μιλάμε για το χρέος, πάντα το θέμα είναι ταμπού και δεν το συζητάει κανείς, δεν το αγγίζει κανείς. Λοιπόν, πρέπει να δούμε επίσης για το μέλλον πολύ προσεκτικά την κοινωνική διάσταση, τον αντίκτυπο της κατάστασης, αλλά και τώρα που στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουμε τους κανόνες για κάποια παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, νομίζω ότι πρέπει να αντλήσουμε ένα δίδαγμα για τα θέματα του χρέους. Πρέπει να πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένη.
για το ότι δεν ευοδοθεί η προσπάθεια να συνδεθεί το θέμα του χρέους με το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, γιατί θα ήταν ένας έξυπνος και σωστός κανόνας, αλλά καμιά φορά βεβαίως αυτοί οι κανόνες χρειάζεται να περάσει χρόνος για να τους παραδεχτούν όλοι. Αλλά είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να διδαχτούμε, είναι το εξής, ότι εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την χώρα να ανακάμψει, και είναι και προς το συμφέρον μας να ανακάμψει, δεν θα πρέπει να περάσουμε σε δανεισμό. Γιατί υπάρχει και μία αντίφαση, δηλαδή θέλουμε να... Υπάρχει μία αντίφαση εδώ πέρα, δηλαδή λέμε από τη μία να βοηθήσουμε την χώρα και από την άλλη σημαίνει αυτό. Αυτή είναι η δική μου συνεισφορά και θα ήθελα να ακούσω και από τους Έλληνες συναδέλφους πώς το βλέπουν. Ευχαριστούμε. Δεν έχει ζητήσει άλλος ευρωβουλευτής το λόγο, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως, παρακαλώ κύριε Γκίτσα. Εγώ νομίζω ότι αναγνωρίζουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή, δεν θέλω να πιστεύουν οι συνάδελφοί μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είμαστε αγνώμονες. Καλό, αλλά, παρακαλώ, για όνομα. Αλλά... Παρακαλώ. Έλα κύριε Κίτσα, παρακαλώ. Καλά. Μας ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ η οικονομική και κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται. Είμαι σίγουρος ότι κανένας συνάδελφος ευρωβουλευτής δεν θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει στη χώρα προέλευσής του για μια νέα μείωση συντάξεων κατά 14%, γιατί αυτό ακριβώς προβλέπει το πρόγραμμα. Επομένως, έχουμε μια κατάσταση στην οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα ευρωπαϊκά κριτήρια στην εσωτερική πολιτική ζωή, κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατον. Έχουμε εδώ συνάδελφους, των οποίων τα κόμματα ιτήθηκαν σε εκλογές, ιδιαίτερα κόμματα της κεντροαριστεράς, γιατί εφαρμόσαν ένα δέκατο από τα κοινωνικά μέτρα, τα σκληρά κοινωνικά μέτρα, τα οποία πρόκειται να εφαρμόσουμε στο μέλλον. Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι θα πρέπει να καταλαβαίνουν το πρόβλημα του ελληνικού λαού και το πρόβλημα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ευχαριστώ. Κύριε Κίτσο, βρήκατε τον τρόπο να πείτε ακόμα κάτι, δεν είναι κακό αυτό. Αυτό που είπατε ότι κανείς δεν μπορεί να έχει επιχειρήματα υπέρ της μείωσης των συντάξεων είναι ένα όπλο για τη δικιά μας διαπραγματευτική ομάδα στο άμεσο προσεχές μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα περάσω στους εισηγητές. Παρακαλώ. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Θα περάσουμε τώρα στους εισηγητές των κομμάτων. Ο κύριος Μάρδας έχει το λόγο για 5 λεπτά. Παρακαλώ. Επαναφέρω τη σύσταση της τήρησης του χρόνου. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρδα, έχει το λόγο για 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα διαβάσαμε ότι υπάρχει μια πρόταση για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο της τάξης των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ με σκοπό την αντιμετώπιση διάφορων ασύμμετρων σοκ που μπορεί να δέχονται τα κράτη-μέλη και αυτά τα χρήματα θα δίνονται έτσι ώστε να ολοκληρώνονται δημόσια έργα. Πάρα πολύ σωστό μέτρο. Επίσης προβλέπεται ένα άλλο μέσο 25 δις ευρώ με σκοπό τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όπως αυτά προβλέπονται από τα εξάμηνα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο. Ας δούμε λίγο τη λογική του συστήματος, όλο αυτού του συστήματος της λιτότητας και ας δούμε λίγο τις αντιφάσεις αυτού του συστήματος οι οποίες πρέπει κάποια ώρα να ξεπεραστούν. Τι επεδίωκε όλο αυτό το σύστημα το οποίο ζήσαμε έως τώρα? Επιδίωκε μέσα από τη μείωση των δημοσίων δαπανών και μέσα από μια πολιτική λιτότητας με χαμηλούς μισθούς κτλ. Να έχουμε μείωση της κατανάλωσης και μείωση των εισαγωγών. Αυτά θα οδηγούσαν στη μείωση του διπλού ελλείμματος τρέχουσων συναλλαγών και κρατικού προϋπολογισμού. Έναντι αυτού τι ήθελε το σύστημα? Ήθελε αύξηση των επενδύσεων και αύξηση των εισαγωγών. Τι έγινε από αυτά τα οποία ήθελε το σύστημα?
Έγινε μόνο το πρώτο σκέλος, δεν έγινε το δεύτερο. Γιατί δεν έγινε το πρώτο σκέλος, και εδώ είναι η συμβουλή, η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο μέλλον τουλάχιστον, γιατί απλούστατα δεν υπήρχε η κατάλληλη ρευστότητα στην αγορά. Εδώ πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Αν οι όποιοι θεσμοί θέλουν να τιμωρήσουν το κράτος γιατί εκτροχιάζεται και γιατί παράγει ελλείμματα, δεν φταίει τίποτα ο οποιοσδήποτε μικρομεσαίος επιχειρηματίας και οποιοσδήποτε επενδυτής να μην έχει χρήματα έτσι ώστε να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Αν υπήρχε η ανάλογη ρευστότητα στην αγορά, και εδώ χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός που δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή, τότε το σύστημα έτσι όπως το θέλατε, όπως το ήθελαν οι θεσμοί, θα λειτουργούσε ομαλά και θα είχαμε αύξηση της συνολικής παραγωγής, δηλαδή του καθαρίστων χωρίου προϊόντος, γιατί θα είχαμε αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Για να έχουμε αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, χρειάζεται στην άκρος βραχυχρόνια περίοδο να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Επαναλαμβάνω, αν θέλουν οι όποιοι θεσμοί, η όποια επιτροπή, η όποια συνθήκη του Μάστριχτ να τιμωρήσει το κράτος επειδή εκτροχιάζεται, να τιμωρήσει το κράτος. Δεν υπάρχει λόγος να τιμωρείται η αγορά, γιατί αντιβάσκει το σύστημα έτσι όπως το έχετε προτείνει μέσα από τους μηχανισμούς που έχετε. Έχουμε βέβαια κάποιους μηχανισμούς ρευστότητας, όπως είναι ο ΕΛΑ, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς. Θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι θεσμοί και λένε, μα μπείτε σε μια διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων, τακτοποιήστε τα κόκκινα δάνεια, έτσι ώστε να έχετε μια ρευστότητα. Αυτά όμως τα δύο μέτρα δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα στη βραχυχρόνια περίοδο. Αυτά δημιουργούν μια ρευστότητα στην μεσοπρόθεσμη περίοδο. Το πρόβλημα μιας χώρας σε κρίση είναι το πρόβλημα της ρευστότητας της αγοράς στη βραχυχρόνια περίοδο. Όπως λοιπόν ανακαλύψαμε τρόπο, με τη βοήθεια του οποίου έχουμε κάποια ομόλογα, τα οποία δημιουργεί ένας μηχανισμός και αυτά τα ομόλογα κυκλοφορούν και μέσα από αυτά τα ομόλογα λύνονται κάποια προβλήματα ρευστότητας, πρέπει με κάποιον τρόπο, βέβαια δεν είστε οι αρμόδιοι εσείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η αρμόδια, αλλά είστε όμως ένα θεσμικό όργανο, το οποίο μπορεί να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως βρήκαν μηχανισμό για τα 30 δις, όπως βρήκαν μηχανισμό για τα 25 δις, να βρεθεί και ένας μηχανισμός δημιουργίας ρευστότητας που να κρατά την αγορά ζωντανή, αγνώντας τις όποιες τιμωρίες σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, προβλέπονται για το κράτος. Αν δεν ληφθεί μία τέτοια, αν δεν εισαχθεί στο μέλλον τουλάχιστον ένας τέτοιος μηχανισμός, τότε η ανισόρροπη ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένη. Και βλέπετε αυτό το ζήτημα της απουσίας ρευστότητας από την αγορά, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από Ινστιτούτα Ερευνών, από πανεπιστήμια, από οπουδήποτε, έχει οδηγήσει σε αυτή την έξοδο των εγκεφάλων, του brain drain, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Πορτογαλία και από τις υπόλοιπες χώρες. Ως εκ τούτου, αν θέλουμε να έχουμε μία ισόρροπη ανάπτυξη, πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε να φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα που να μην δημιουργούνται αυτές οι ανισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για αυτές τις μακροοικονομικές ισορροπίες από κάθε πλευρά, είτε αρνητική είτε θετική, έχουμε και μακροοικονομικές ανισορροπίες σύμφωνα με το πακέτο των 6, όταν έχουμε και υπερπλεονάσματα. Ως εκ τούτου, να δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορούμε να κόψουμε και αυτή τη μορφή τη μακροοικονομική ανισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Μάρδα. Το λόγο έχει ο κύριος Φορτσάκης, ο εισηγητής από τη Νέα Δημοκρατία. Θα επανέλθει. Συνεχίζουμε. Από τη Δημοκρατική Συμπαρατάξη ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Έχετε το λόγο, αγαπητέ, για 5 λεπτά. Thank you.
Με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη χώρα μας. Έρχεστε σε μια κρίσιμη καμπή τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχεστε σε μια στιγμή όπου έχουμε την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup που αφορά και το ελληνικό χρέος. Άκουσα τις ομιλίες σας, πραγματικά θέσατε κρίσιμα ερωτήματα. Θέσατε κρίσιμα ερωτήματα και προς την κυβέρνηση. Βέβαια, η κυβέρνηση δεν είναι εδώ σήμερα ουσιαστικά για να σας απαντήσει, διότι υποβάθμισε τη σημερινή συζήτηση, χωρίς να είναι κάποιος από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως θα έπρεπε. Ήταν όλοι στο Ζάπιο προχθές, δεν είναι κανένα σήμερα εδώ και καταλαβαίνετε ότι οποιοδήποτε Γενικός Γραμματέας δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις πλήρεις σε αυτά τα θέματα. Θα αποφύγω τη στήρα αντιπολίτευση, θα μπορούσα να την κάνω, γιατί άκουσα στην αρχή μία ομιλία, κύριε Πρόεδρε, από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, που ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου, γιατί αναφερόταν, ουσιαστικά θα ήταν μια ομιλία καλή για το Ζάπιο προχθές. Εκτός χρόνου, γιατί αναφερόταν στο προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και στο δημοψήφισμα. Στοιχεία που, αν διαβάσει κανένα τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα την πρόσφατη σε γερμανικό μέσο ενημέρωσης, θα κατανοήσει ότι έχουν περάσει στο παρελθόν και για ορισμένους από την κυβέρνηση. Συνεπώς δεν θα μείνω σε κάτι από αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Περνάω στην κρίση του ελληνικού χρέους. Μια μοναδική περίπτωση συνδυασμού κρίσης δημοσιονομικού ελλείμματος ανταγωνιστικότητας και παραγωγής. Μια κρίση κατά την οποία δοκιμάστηκε και η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης, που παρουσίαζε έλλειψη μηχανισμών έγκαιρης πρόβλεψης, αποτροπής, άμεσης και επίγουσας διαχείρισης κρίσεων πριν αυτές διαχυθούν. Το τι ακολούθησε με την Ελλάδα το γνωρίζουμε όλοι. Όπως γνωρίζουμε ότι και η κρίση σε άλλα κράτη-μέλη οδήγησε σε μια αλληλουχία θεσμικών αλλαγών. Αν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν αναπτύχθηκε η κρίση, πολλά από τα σημερινά θέματα τα οποία βλέπουμε θα είχαν αποφευθεί. Αν με λίγα λόγια υπήρχε και η οικονομική ένωση και όχι μόνο νομισματική ένωση. Ένα δομικό πρόβλημα του ευρώ, καθώς πρώτα προχώρησε η νομισματική ένωση χωρίς να υπάρχει η οικονομική ολοκλήρωση. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι παρά την αναγνώριση λαθών εκ μέρους των δανειστών, Ευρωπαίων και Δουνουτού, στην αντιμετώπιση ελληνικής κρίσης, τα λάθη συνεχίστηκαν και συνεχίζονται και σήμερα, όπως και η δημιουργία νέων αδιεξόδων. Πιστεύετε πράγματι ότι το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό και αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τους ρυθμούς ανάπτυξης? Αναρωτιέται κανείς πώς περιμένετε να επιληθούν αυτά τα προβλήματα σε ένα άκρος ηφαισιακό περιβάλλον εξαιτίας της πολυετούς αυστηρής λιτότητας, τη στιγμή που παράλληλα απαιτούνται τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα. Βεβαίως ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να είναι ελλειμματικός, αλλά τα πλεονάσματα που απαιτούνται είναι τεράστια, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ανάπτυξη, εκτός αν υιοθετήσουμε την ακραία νεοφιλελεύθερη εκδοχή ότι η λιτότητα φέρνει την ανάπτυξη. Που δεν θεωρώ ότι τουλάχιστον οι προοδευτικές και οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις υιοθετούν αυτήν την πολιτική. Πώς θα φέρουμε την κοινωνική συνοχή και θέση εργασίας, όταν και το θέμα του χρέους δεν διευθετείται οριστικά και θα πω γιατί, και ενώ η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν προχωρά και σήμερα σε πολλούς τομείς, μερικούς εκ των οποίων τομείς αναφερθήκατε, όπως για παράδειγμα στο προσφυγικό, που πολύ σωστά τέθηκε ως ερώτηση από ευρωβουλευτή. Όσον αφορά την πρόσφατη ρύθμιση του χρέους, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του δεν είναι εξασφαλισμένη. Τα εργαλεία που μόλις πέρσι στο Eurogroup του 2016 είχατε αναφερθεί και εσείς εδώ, κύριε Γκουαλκέρη, στην συζήτηση πέρσι τον Ιούνιο του 2015 για εκείνη τη συμφωνία του Eurogroup, δεν υπάρχουν σήμερα στην απόφαση τα εργαλεία για τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση του χρέους. Η Ελλάδα παραμένει με το στίγμα της ειδικής περίπτωσης. Η χώρα δεσμεύεται με τη διατήρηση 3,5% πρωτογενούς πλεονασμάτος για 5 χρόνια και 2,2% μέχρι το 2060. Και η γαλλική πρόταση, που πολύ σωστά αναφέρθηκε η Γαλλίδα Ευρωβουλευτής πριν από λίγο, για αυτόματη σύνδεση των μέτρων για το χρέος με το ρυθμό ανάπτυξης, εξαϊλώθηκε μέσα σε ένα χρόνο. Μια ρύθμιση, ένα εργαλείο που θα μπορούσε να αποτελέσει μια κάποια λύση για το μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Αναπόφευκτα επανέρχεται το ίδιο αμήλικτο ερώτημα. Πώς θα επιτεθεί ανάπτυξη σε αυτό το άκρος ηφαισιακό περιβάλλον που εξασφαλίζει μόνο πλεονάσματα και αυτά μέσω του στραγγίσματος της ρευστότητας και της περαιτέρω φτωχοποίησης? Πού βρίσκεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο μέσα σε όλα αυτά? Πέρσι στη συνεδρίαση ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κ. Κουτσούκος, σας είχε αναφέρει αναλυτικά ότι πώς θα επανέλθει το κοινοτικό κεκτημένο στα εργασιακά. Οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη πρέπει να βγουν μπροστά σήμερα σε όλα αυτά. Άρα πρέπει να κάνουν κριτική σήμερα στο θέμα του υπερβολικού πρωτογενούς πλεονάσματος, αντί μιας λογικής κοινωνικής συνοχής.
Η Ελλάδα μετά την κρίση προϋποθέτει και μια ευρωζώνη μετά την κρίση. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει και πάλι ελκυστική. Και αυτό μπορούν να το κάνουν οι ισορροπημένες δυνάμεις με ένα σχέδιο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση του προσφυγικού, που δεν μπορεί να γίνει από μια χώρα μόνη της. Χρειάζεται να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει διαχείριση κοινή του ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία έκανε μια έξυπνη πρόταση για να αποτελεί ευρωπαϊκό το ζήτημα και όχι μιας χώρας. Διαφωνούμε ταυτοχρόνως όμως με την ύπαρξη οικονομικών ανταλλαγμάτων για το προσφυγικό. Για να σταματήσει λοιπόν να ενισχύεται ο εθνικολαϊκισμός, πρέπει να σταματήσουμε να μπαίνουμε και σε μια διαρκή λιτότητα. Γιατί το να βγούμε από τα μνημόνια, αλλά να μπούμε σε διαρκή λιτότητα, δεν είναι ο στόχος. Χρειάζονται εδώ και τώρα αλλαγές για τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ελπίζει μόνο στα τεχνικά μέτρα. Πρέπει να αποτραπεί εδώ και τώρα το διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας που υπάρχει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό το διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας φέρνει ευρωσκεπτικισμό που τροφοδοτεί ακραίες εθνικολαϊκιστικές συμπεριφορές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Θοχαρόπουλο. Τώρα το λόγο τον έχει ο ειδικός αγωγητής του Συνδέσμου Χρυσής Αυγής, ο κύριος Παναγιώταρος. Κύριε Παναγιώταρα, έχετε το λόγο για 5 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις μέρες η Ελλάδα ζει σημαντικές στιγμές, άκρους καθοριστικές για το μέλλον της, το μέλλον των Ελλήνων, και μαζί με την Ελλάδα ζούμε και μεγάλες στιγμές γενικότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αποφάσεις που θα πάρθουν στην Ευρώπη, που παίρνονται και θα πάρθουν τους επόμενους μήνες, θα κρίνουν πραγματικά αν η Ευρώπη των λαών και των πατρίδων θα εξαφανιστεί ή αν θα υπάρξει αναγέννηση και αγώνας για επιβίωση από την αρχή. Ακούσαμε διάφορα από προλαλήσαντες για τα πολύ καλά της Ευρωζώνης. Βέβαια, η Ελλάδα δεν ήταν και έτοιμη να μπει στην Ευρωζώνη και δεν έπρεπε να έχει μπει στην Ευρωζώνη, η οποία, όπως όλα δείχνουν και όλοι το παραδέχονται, εμέσως ή αμέσως, λειτουργεί υποφελή αποκλειστικά και μόνο της Γερμανίας και ενδεχομένως μία ή δύο άλλων χωρών και κανενός άλλος. Να, μια και πολλοί αναφέρονται σε στοιχεία, όπως η κυβέρνηση στην πανηγυρική εκδήλωση προχθές στο Ζάπιο, να υπενθυμίσουμε σε όλους και όλες ότι όταν η Ελλάδα εισήλθε στη δίνη των μνημονίων, το χρέος ήταν περίπου στο 120% του ΑΕΠ. Και αυτή τη στιγμή που βγαίνουμε πανηγυρικά από τα μνημόνια, το χρέος βρίσκεται κάπου στο 80% του ΑΕΠ, με τάσεις να ξεπεράσει το 200%, όπως λένε όλοι. Και αντί να παραξενεύονται όλοι και όλες για το πώς γίνεται αυτό, να αλληλοσυγχαίρονται οι δανειστές και οι δανειζόμενοι. Ένα χρέος το οποίο, όποιος γνωρίζει στοιχειώδη οικονομικά, δεν είναι βιώσιμο ούτε για αστείο, και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει κινηθεί εντελώς διαφορετικά και η ελληνική διοίκηση αλλά και οι εταίροι μας. Δεν είναι καν διαχειρίσιμο, που ήταν η δεύτερη λέξη που άρχισαν να παίζουν με τις λέξεις και να εμπέζουν τον ελληνικό λαό. Ένα χρέος που αγγίζει περίπου το 200% του ΑΕΠ δεν είναι ούτε διαχειρίσιμο. Ενδεχομένως να είναι της Ιαπωνίας, η οποία όμως φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί τα οικονομικά της μεγέθη με της Ελλάδος. Βλέπουμε αυτός ο εμπαιγμός των λέξεων να συνεχίζεται, χρησιμοποιώντας αντί για την ελάφρυνση που είχαν πει, έλεγαν οι κυβερνητικοί όταν ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο μαζί με σύσσωμη την αντιπολίτευση πριν Χρυσής Αυγής και Κομμουνιστικού Κόμματος, αν δεν κάνω λάθος. Αντί για την ελάφρυνση, να φτάσουμε αυτή τη στιγμή να ομιλούμε για την διευθέτηση. Ωραίες λέξεις, οι οποίες φυσικά δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόημα. Και καταλήξαμε σε μία επιμήκυνση, δηλαδή δεν κουρεύεται, δεν κόβεται, δεν χαρίζεται τίποτα απολύτως. Ανταυτού θα γίνουν κάποιες αποπληρωμές σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και όλα αυτά με ένα νέο μνημόνιο, αυτό λένε όλοι, ασχέτως αν δεν το παραδέχονται ή όχι, με δυσβάσταχτα μέτρα σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.
με κόψιμο των συντάξεων, με αυτόματο κόφτη, όπου όταν δεν πιάνονται αυτά τα νούμερα, τα επιθυμητά, θα μπαίνουν νέοι φόροι, θα έχουμε περικοπές, θα έχουμε αυξήσεις, θα έχουμε οτιδήποτε. Με συνεχή αύξηση των φόρων σε όλους τους τομείς της ζωής, όπου κανένας και καμία πλέον δεν μπορεί να τα απεξέλθει, πληρώνουν το ένα, κόβουν το άλλο και πάει λέγοντας μέχρι να σκάσει το κανόνι. Γι' αυτό και κοντά μισό εκατομμύριο Ελλήνων πολιτών έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, τα καλύτερα μυαλά, νέοι, σε παραγωγική ηλικία, αντί να είναι εδώ στην ανασυγκρότηση και στην πολυπόθια ανάπτυξη της πατρίδος μας, έχουν πάει και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Για να μην αναφερθούμε στα λάθη αυτών που επέβαλαν το πρόγραμμα του Δούνου Τούτσου, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έχουν παραδεχτεί πολλές φορές, αλλά για αυτούς δεν στοιχίζει τίποτα. Το γεγονός ότι έχουν αυτοκτονήσει χιλιάδες πολιτών, το γεγονός ότι υπάρχουν εκατομμύρια Ελλήνων ανέργων, εκατομμύρια άλλοι πλέον δουλεύουν με νέες ελαστικές μορφές εργασίας, ήλωτες στην κυριολεξία, χρεωμένοι δηλωμένοι τετράωρα, αλλά δουλεύουν 8 ώρα και παραπάνω και αμείβονται ως τετράωροι στην καλύτερη των περιπτώσεων και πάρα πολλά άλλα τραγικά γεγονότα. Η πραγματική οικονομία είναι αυτό που χρειάζεται μια χώρα για να μπορέσει να πάει μπροστά, ασχέτως του τι είχε γίνει στο παρελθόν και το πώς θα έπρεπε να λυθούν λάθη του παρελθόντος. Κάτι το οποίο φυσικά και δεν έγινε. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι η ραχοκοκαλιά κάθε πραγματικής οικονομίας, είναι στη μέγενη. Κανένας πλέον δεν επιβιώνει. Τα λίγα επαγγέλματα που έχουν κινητικότητα, όπου σχετίζονται με τον τουρισμό, διότι περί αυτού πρόκειται, μπορούν και τζιράρουν χρήματα και απλώς μπορούν και αναπνέουν και μέχρι να έρθει η επόμενη τουριστική σεζόν, και όλοι οι υπόλοιποι να είναι χρεωμένοι. Τελειώνω σε μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Όταν η Ελλάδα μπήκε το 1981 στην τότε ΕΟΚ, μπήκε γιατί θα είχε οικονομικά πλέον εκτήματα σε σχέση με αυτούς που ήταν εκτός αυτής της οικογένειας. Και τι είδαμε όλα αυτά τα χρόνια με τις διάφορες συνθήκες? Αντί να προστατεύονται τα προϊόντα όσων είναι στην ΕΟΚ και τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, να ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες με τρίτες χώρες και να μπαίνουν δεσμολόγητα τα πάνθυνα προϊόντα τους εις βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων. Είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράφει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα ελεύθερο επαγγελματία, κανένα μικρομεσό σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρά μόνο ελάχιστους κάποιους μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς. Ένα οικονομικό περιβάλλον τοξικό, στο οποίο φυσικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα όσα μέτρα και αν παρθούν. Φόροι, τεράστιες ασφαλιστικές εισφορές πολύ μεγάλες και μια γραφειοκρατία η οποία διώχνει ακόμα και αυτόν που έχει όλη την πρόθεση και είναι μιλημένος και παίρνει φιλέτα του ελληνικού δημοσίου, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει. Αν δεν δείτε πραγματικά το καλό της Ευρώπης και των λαών που την απαρτίζουν, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Και όσο και αν φωνάζετε και διαμαρτύρεστε ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά, οι λαϊκιστές και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, θα βλέπετε συνεχώς να ανεβαίνουν, στο τέλος θα επιβληθούν και εσείς θα λέτε «Μα γιατί έγινε αυτό?». Η Ευρώπη των λαών και των πατρίδων έρχεται, η Ευρώπη των τραπεζιτών, των τοκογλύφων και όλων αυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για οικονομικά μεγέθη και για την τσέπη τους, πεθαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώταρο. Ο κύριος Φορτσάκης, παρακαλώ, να έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ελάτε, κύριε Φορτσάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Γουαλτιέρη, αξιότιμοι κύριε προβουλευτές, σας καλωσορίζω και εγώ στη Βουλή μας. Καλή παραμονή στην Αθήνα. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, τα μνημόνια υποτίθεται ότι τελειώνουν τον Αύγουστο. Στο μεταξύ, οι πολίτες έχουν εξαντληθεί από την ατελείωτη λιτότητα και την υπερφορολόγηση. Η οικονομία δεν ανακάμπτει. Οι οφειλές του δημοσίου παραμένουν υψηλές, 3,4 δις, όπως και τα χρέη των πολιτών προς το δημόσιο, που μόνο το τελευταίο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 3,5 δις, αλλά και τα ιδιωτικά χρέη. Η κυβέρνηση διαρκώς θέτει άπιαστους επικοινωνιακούς υψηλούς αναπτυξιακούς στόχους, που συνεχώς αναγκάζεται να αναθεωρήσει προς τα κάτω. Η χώρα παραμένει ουραγός στην ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δήθεν αναπτυξιακό πρόσφατο κυβερνητικό σχέδιο μοιάζει περισσότερο με έκθεση ιδεών μαθητή λυκείου. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ολοκλήρωση με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που έκλεισε την τέταρτη αξιολόγηση του Τρίτου Μνημονίου. Πανηγυρίζει και για τις συμφωνίες στο Eurogroup. Αλλά στην ουσία της, η συμφωνία αυτή δεν κάνει καμία ουσιαστική ελάφρυνση, περιορίζεται απλώς σε διαχείριση του χρέους. Η κανονικότητα ακόμα μας περιμένει. Μας βαραίνουν οδυνηρές δεσμεύσεις για πολλά χρόνια και μάλιστα πολλές από αυτές δεν προβλέπονταν καν στο Τρίτο Μνημόνιο. Μας επιβλήθηκε ειδικό
πρωτόγνωρο στην Ευρώπη καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, χωρίς περικοπή, χωρίς χρηματοδότηση. Θυμίζω ότι αναλάβαμε 5,1 δις πρόσθετων περικοπών που περικόπτουν από 1 έως 3 συντάξεις ετησίως, σε συνδυασμό και με τη νέα μείωση του φορολογίτου που αφαιρεί από τους μισθωτούς ένα μηνιάτικο. Αναλάβαμε υποχρέωση υπέρογκων αχρίαστων πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% μέχρι το 2022, 2,2% μέχρι το 2060. Δεχθήκαμε σημαντικές νέες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών από το 19. Δεχθήκαμε, αντί για την πεσχημένη κατάργηση, αύξηση του έμφυα. Δεσμεύσαμε τη δημόσια περιουσία μας μέχρι 25 δισεκατομμύρια για αρχικό δάνειο το Δεκέμβρη του 2015, 3,4 για την ανασυγκρότηση των τραπεζών. Η χώρα θα ελέγχεται ένα τρίμηνο και η σχετική έκθεση θα είναι καθοριστική για τα επιτόκια ελεύθερου δανεισμού μας. Σε καμία άλλη χώρα δεν συνέβη με τα μνημονιακά κάτι ανάλογο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραμένει αυστηρός επόπτης. Τι κερδίσαμε τελικά από το Eurogroup? Ελάχιστα. Η δεκαετής επιμήκυνση είναι ίδια με αυτή των Παπαδήμα και Σαμαρά το 12 και μάλιστα χωρίς κούρεμα αντίστοιχο με τα 132 δις που πέτυχαν τότε εκείνοι. Η σωστή συμφωνία ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες μας για το μεσοπρόθεσμο διάστημα δεν θα υπερβαίνουν το 15% του ΑΕΠ μέχρι το 2042 και το 20% μετά έρχεται αργοπορημένα, δεν είναι αυτόματη, δεν λύνει το ζήτημα του χρέους. Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται ο επιθυμητός λόγος χρέους προς ΑΕΠ. Το 2012 υπήρχε σαφής αναφορά ότι το χρέος θα πρέπει να ανέρχεται στο 110% του ΑΕΠ, στο 110% του ΑΕΠ το 2022. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε το 2014 117% για το 2022. Σήμερα είμαστε στο 168,7%, δηλαδή 50% πάνω από την τότε πρόβλεψη. Από τα 27,5 δις που είχαμε λαμβάνει από τα 86 προβλεπόμενα του τρίτου μνημονίου, λάβαμε μόνο τα 15 και μάλιστα ούτε ένα ευρώ από αυτά δεν πάει στην πραγματική οικονομία. Τα 9,5 δις πάνε στο μαξιλάρι και τα 5,5 στα δάνεια. Από τα 13 δις κέρδη των κεντρικών τραπεζών, 4 επιστράφηκαν το 2014, περίπου 4,5 του 2015-2017 χάθηκαν, μόνο 4,8 θα δοθούν σε δόσεις σε βάθος τετραετίας και μάλιστα υπό όρους. Με όλα αυτά η χώρα εισέρχεται σε μια παρατεταμένη περίοδο άγνωστης τελικής διάρκειας, περίοδο ύφεσης, έλλειψης ρευστότητας και γραφειοκρατίας με πλήθος κυβερνητικών, διαβάστε, κομματικών παρεμβάσεων. Η χώρα με αυτό το σύστημα συνεχώς θα βουλοπλέει. Στην πραγματικότητα, η συμφωνία στο Eurogroup εντάσσεται στον κύκλο των καταστροφικών λαθών του πρώτου εξαμήνου του 2015. Οι δανειστές βολεύονται γιατί αποφεύγουν οποιαδήποτε νέα χρηματοδότηση, συνεπώς και οποιαδήποτε επιστροφή στα κοινοβούλια τους. Η Ελλάδα αδυνατεί στην πραγματικότητα να βγει στις αγορές με επιτόκια αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το μαξιλάρι καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της, φυσικά με το κόστος που αυτό συνεπάγεται για 22 μήνες κατά τις προβλέψεις. Η συμφωνία είναι πολύ πίσω από αυτήν του 2012, πολύ πίσω από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, πολύ πίσω από τις προσδοκίες των πολιτών. Στην ουσία το πρόβλημα απλώς μετακυλίεται προς το μέλλον, ιδίως αυτό της βιωσιμότητας του χρέους, κανένα εθνικό σχέδιο επανακίνησης και ανάταξης της οικονομίας δεν εκπονείται. Για να επανεκκινήσουμε την πραγματική οικονομία χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο. Χρειαζόμαστε αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής, ιδίως με μείωση της φορολογίας. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά, ιδίως με αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, με αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, με εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Χρειαζόμαστε τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να απελευθερωθούν επιτέλους οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και να δημιουργηθεί νέος πλούτος. Αυτό είναι το ρεαλιστικό και μετρημένο σχέδιο που έχει εκπονήσει η Νέα Δημοκρατία και αυτό προτείνει στους πολίτες για να την εμπιστευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κορτσάκη. Ο συνάδελφος, ο κύριος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχει το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ποια αλήθεια είναι αυτή η νέα μεταμνημονιακή περίοδος? Μήπως δεν είναι μια περίοδος όπου θα σημαδευτεί από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης για τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες?
ήδη νέες μειώσεις στη συντάξη ήταν από 1η-1η του 2019, νέα μείωση στο αφορολόγητο από 1η-1η του 2020 και έχουμε μέλλον μπροστά μας. Μια μεταμνημονιακή περίοδος η οποία θα συναντευθεί εκτός από την αντιλαϊκή επίθεση, από την επιτάχυση απελευθέρωση της αγοράς, άρα δηλαδή τη συγκέντρωση των κλάδων της οικονομίας προς όφελος των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, από τις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μια μεταμνημονιακή περίοδος που θα συνοδευθεί από την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και την προσαρμογή της στις ανάγκες των μονοπωλιακών των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, που σημαίνει δηλαδή ένα πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί απλά και μόνο για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή λοιπόν η μεταμνημονιακή περίοδος έρχεται ως συνέχεια της περίοδος των μνημονίων, μια περίοδος η οποία σημάδεψε τη ζωή των εργαζόμενων και τη σημάδεψε αφενός μεν μέσα από την πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, η οποία μεταφράστηκε σε μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, σε μια τεράστια φοροεπιδρομή απέναντι στο λαϊκό εισόδημα, και ταυτόχρονα και τις μειώσεις βεβαίως στις κοινωνικές δαπάνες, της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, αλλά και ταυτόχρονα διαμόρφωσε αυτή η μνημονιακή περίοδος στους μηχανισμούς θωράκισης της καπιταλιστικής ανταγωνιστικότητας, θωράκισης δηλαδή των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων, μέσα από τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης, δεύτερον μέσα από την απελευθέρωση συνολικότερα κλάδων και οικονομιών, μέσα από την επέκταση της δράσης σε νέους τομείς, άρα και την εμπορευματοποίηση κοινωνικών τομέων της παιδείας, της υγείας και πρόνοιας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, βάσιμα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μεταμνημονιακή περίοδος αποτελεί μια νέα μνημονιακή περίοδο που επί της ουσίας θα συνεχιστεί η ταξική πολιτική και το μόνο που θα είναι μια αναδιανομή της φτώχειας, όπου τα λιγότερα φτωχά λαϊκά στρώματα θα στηρίζουν τα περισσότερο φτωχά και τα πια εξαθλιωμένα, μένοντας στο απειρόβλητο τα τεράστια προνόμια που καθημερινά διευρύνονται προς όφελος της αστικής τάξης και του κεφαλαίου. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η βιωσιμότητα του κρατικού χρέους στηρίζεται στα τερατώδη πρωτογενή πλεονάσματα, 3,5% μέχρι το 2022 και πάνω από περίπου 2,2% μέχρι το 2060, που επιβεβαιώνουν επί της ουσίας ότι ο λαός θα κληθεί να πληρώσει τη βιωσιμότητα ενός κρατικού χρέους για το οποίο δεν ευθύνεται. Δεύτερο στοιχείο αυτής της εικόνας είναι ακριβώς ότι αυτή η διαπραγμάτευση ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους δανειστές, δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μέρος μιας συνολικότερης διαπραγμάτευσης, πολύ πιο οξυμένης, που αντανακλά τις τεράστιες αντιθέσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιθέσεις οι οποίες οφείλονται στην ανισομετρία μέσα στους κόλπους της Ευρωζώνης. Ανισομετρία η οποία εκφράζεται, έχει και ως έκφραση το τεράστιο πρόβλημα των κρατικών χρεών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, που σε άλλα κράτη-μέλη όπως της Ιταλίας το κρατικό χρέος διευρύνεται, ενώ της Γερμανίας, για παράδειγμα, μειώνεται, εκφράζοντας ακριβώς αυτή την ανισομετρία. Από αυτή την άποψη και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, επιτυχία τόνισε ο επικεφαλής της ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου, για όλους τους Έλληνες είναι το κλείσιμο της συμφωνίας. Όμως, αυτή η επιτυχία τη χειροκρότησαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανικών και Επιχειρήσεων Ελλάδος, δηλαδή οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές. Και από την άλλη τη μεριά βεβαίως, η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό που λέμε έφερε τη διαφάνεια και τη δημοκρατία σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν απέτρεψε, δεν ανέρεσε το σκληρό αντιλαϊκό, ταξικό χαρακτήρα της ασκούμενης πολιτικής και την περίοδο των μνημονίων και την περίοδο μετά τα μνημόνια.
Επιτυχία για τους Έλληνες θα είναι μόνο και θα έρθει για τους Έλληνες εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα όταν συγκρουστούν με αυτή την πολιτική. Όταν συγκρουστούν με τον πραγματικό υπεύθυνο των προβλημάτων και της επιδείνωσης της θέσης τους, το καπιταλιστικό σύστημα και τους μονοπωλιακούς ομίλους, όταν συγκρουστούν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, παίρνοντας την υπόθεση στα χέρια τους για ριζικές ρήξεις και ανατροπές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραθανασόπουλο. Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγωγητής από τους ΑΝΕΛ, ο κύριος Κατσίκης Κωνσταντίνος. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ελάτε λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 5 λεπτά με λίγη ανοχή σας παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρομπέρτο Κουαλτιέρι, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας καλωσορίζω και εγώ και εκ μέρους βεβαίως της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Ελλάδα και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η παρουσία σας εδώ πράγματι αποτελεί για μας τιμή και μια ευκαιρία για να συζητήσουμε μαζί σας ένα θέμα με μεγάλη προοπτική, αυτό της μετάβασης των χωρών μας, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ανάπτυξη. Η φετινή κοινή μας συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας συνεχίζει να βελτιώνεται. Η χώρα έχει αρχίσει με προσεκτικά βήματα να επιστρέφει στις κεφαλαιαγορές και προσπαθεί να στραφεί στην τόνωση των επενδύσεων και της οικονομίας της. Επιπλέον και το κυριότερο, η 21η του Ιούνιου, προχτές δηλαδή, έμεινε στην ιστορία ως μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ευρώπη, ως μια νέα σελίδα για την Ελλάδα. Οι αποφάσεις του Eurogroup διαμορφώνουν μια συμφωνία που είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι οι προσδοκίες των αγορών και που ανταποκρίνεται στο ηθικό χρέος των εταίρων μας απέναντι στις θυσίες του ελληνικού λαού όλα αυτά τα 8 χρόνια, προκειμένου να παραμείνει ενωμένη και αραγής η Ευρωζώνη. Η Ελλάδα, παραμένοντας στο δρόμο της δημοσιονομικής ισορροπίας και των δομικών μεταρρυθμίσεων, εγκαταλείπει πλέον τον ακαθόδη δρόμο των μνημονίων, της επιβολής ακραίας λιτότητας, της άρσης σημαντικού μέρους της οικονομικής κυριαρχίας των κυβερνήσεων. Προκειμένου ωστόσο η Ελλάδα και οι Ευρωπαίοι εταίροι της να φτάσουν στην ιστορική απόφαση της 21ης Ιουνίου, έπρεπε να προηγηθούν πολλά βήματα, έπρεπε να περαιωθούν πολλές εκκρεμότητες, όπως και άλλωστε έγινε. Σε συνέχεια των σημαντικών προσπαθειών που κατέβαλε η Ελλάδα, ετέθησαν υπό έλεγχο δαπάνες της χώρας, έγιναν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τηρήθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης οι δεσμεύσεις στο ακέραιο. Το 2017 η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα κέρδισε έδαφος λόγω των ευνοϊκών εξελίξεων στην απασχόληση, τις επενδύσεις αλλά και την εξαγωγική δραστηριότητα. Κυριότερος μοχλός ανάπτυξης ήταν οι καθαρές εξαγωγές παράλληλα με την αύξηση αποθεμάτων κατά 1,3 δις ευρώ που συνδέεται με προσδοκίες για αύξηση της ζήτησης. Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδος συνεχίζει να βελτιώνεται. Οι εξωτερικές οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να σταθεροποιούνται, υποστηρίζοντας την εξωτερική ζήτηση της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018, εδραιώνονται προοπτικές εύρωστης ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ έναντι μιας πιο μετριοπαθούς εκτίμησης για την ανάπτυξη στις αντίστοιχες φθινοπορεινές προβλέψεις. Το Μάιο του 2018 επήλθε συμφωνία για τη δέσμη μεταρρυθμίσεων της 4ης αλλά και τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης. Η θετική μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας αποτυπώθηκε και στις κεφαλαιαγορές και μάλιστα εδώ και ένα χρόνο. Παράλληλα, με το σχεδιαζόμενο ταμιακό απόθεμα στο πλαίσιο των τελευταίων δόσεων του προγράμματος, προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση της οικονομίας στην πρώιμη μεταπρογράμματος εποχή, ορισμένες πρώτες εκδόσεις ομολόγων στέφθηκαν με επιτυχία ήδη από τον Ιούλιο και Νοέμβριο του 2017, αλλά και το Φεβρουάριο του 2018. Είναι ενδεικτικό
πως η διαφορά αποδόσεων των ελληνικών δεκαετών κρατικών ομολόγων έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς μειώθηκε στις αρχές του 2018 σε επίπεδα πρώτης κρίσης. Η νέα ολιστική στρατηγική ανάπτυξης αναμένεται να στηρίξει τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική, καθώς αποσκοπεί στην αντιστροφή της αποβιομηχάνησης της Ελλάδας και στην αποκατάσταση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει ένα βασικό σύνολο ενεργειών μέχρι το 2022 σε 5 πυλώνες πολιτικής. Πρώτον, δημοσιονομική βιωσιμότητα. Δεύτερον, βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτον, διαρθρωτικές συνθήκες. Τέταρτον, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και πέμπτον, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό τελειώνω, σας παρακαλώ. Στόχος πλέον η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Με τα 10 χρόνια της επιμήκυνσης, τα 10 χρόνια της περίοδου χάριτος, αλλά και με το μαξιλάρι ρευστότητας που διαμορφώνεται, δίδεται η δυνατότητα να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού δημοσίου. Η πατρίδα μας αποκτά και πάλι την αξιοπρέπειά της, ανοίγονται νέοι ορίζοντες σε πολιτικό, οικονομικό, πολιτιστικό επίπεδο, δημιουργούνται νέες προοπτικές για πρόοδο και προκοπή και μας γεμίζει πραγματικά με αισιοδοξία. Το τι θα γίνει στο μέλλον εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Το προηγούμενο μοντέλο πάντως έπασχε, καθώς στηρίζονταν σε γυάλινα πόδια. Η φούσκα της χρηματοπιστωτικής μεγένθησης, τον εύκολο πλουτισμό και την ίσονα προσπάθεια. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες θεωρούμε πως ήρθε η ώρα να χαράξουμε μια ιδιόκτητη οικονομική πολιτική και πιστεύουμε πως η ανάπτυξη δεν πρέπει να διαταράσσεται ή να εμποδίζεται, αλλά να επιτυγχάνεται με αντικειμενικές προϋποθέσεις, με σαφή όρια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με προστασία των ξένων επενδύσεων, με λιγότερη γραφειοκρατία, υγιή δημοσιονομικά, πρόσβαση σε υγιές τραπεζικό σύστημα και στην κεφαλαιαγορά σε ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Βέβαια, αρρωγώ σε αυτό το εγχείρημα, τελείωσα. Αρρωγώ σε αυτό το εγχείρημα και ιδιαιτέρως κρίσιμη είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαιτέρως της Επιτροπής σας στην προσπάθεια για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, προσπάθεια που θα ενισχύσει μακροπρόθεσμα την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και θα φέρει βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Τελειώνοντας, και πάλι σας ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Κατσίκη. Ο κύριος Ψαριανός δεν βλέπω να είναι στην αίθουσα από το ποτάμι. Ας έρθει και τότε ο κύριος Ψαρίδης, ο Ιωάννης, από την Ένωση Κεντρών. Είναι ο τελευταίος εκ των εισηγητών και ειδικών αγορητών. Ο χρόνος έχει φτάσει προς τη λήξη του. Θα δώσω μετά το λόγο στον κύριο Γκουατιέρη να πει κάποια πράγματα που θέλει, όχι σαν απάντηση, αλλά σαν ένα κλείσιμο. Και οι βουλευτές δεν θα προλάβουν να μιλήσουν, γιατί τις 7.30 πρέπει να πάνε η αντιπροσωπεία σε άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Ελάτε, κύριε Ψαρίδη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ από τη δική μου την πλευρά τον Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους συνάδελφους ευρωβουλευτές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην χώρα που γεννήθηκε και άκμασε η λογική, θα ήταν παράδοξο να καλοδεχτούμε τις διαβεβαιώσεις, από όπου αυτές και αν προέρχονται, πως δήθεν η Ελλάδα βγήκε ή βγαίνει τον επόμενο μήνα από τα μνημόνια και από το πρόγραμμα της λιτότητας και πως δήθεν μπαίνει πλέον σε τροχιά ανάπτυξης, προτού εξετάσουμε προσεκτικά και με υπεύθυνο τρόπο το αν αυτές οι διαβεβαιώσεις έχουν βάση ή όχι, το αν δηλαδή αυτές υποστηρίζονται από πραγματικά δεδομένα και ισχυρά αποδεικτικά επιχειρήματα. Και για να τα βρούμε αυτά, εάν υπάρχουν, είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε εκεί έξω, εκεί όπου τα λόγια γίνονται πράξη, εκεί που ενδεχομένως τα λόγια να τα παίρνει και ο αέρας, δηλαδή
στην αμήλικτη καθημερινότητα της πραγματικής οικονομίας όπως την βιώνει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Εκεί οι λέξεις χάνουν κάθε αξία, εάν δεν μεταφράζονται σε πράξεις. Οπωσδήποτε κανείς Έλληνας δεν περιμένει από την μια μέρα στην άλλη με το πάτημα ενός σκουμπιού σε μια τράπεζα ή με μια δήλωση ενός αξιωματούχου της Ευρώπης να αλλάξει αυτή η εξοντωτική κατάσταση. Ξέρουμε τι μας περιμένει, γιατί ακριβώς ζούμε το παραμύθι της ανάπτυξης που όλο έρχεται και ποτέ δεν φτάνει. Και το βιώνουμε ως εφιάλτη αυτό το παραμύθι της ανάπτυξης 9 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Στην πραγματική οικονομία τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Μιλάμε για έξοδο από τα μνημόνια και αυξάνονται ουσιαστικά τα κόκκινα δάνεια. Μιλάμε για έξοδο για τα μνημόνια και οι μικρομολογιούχοι που έχουν χάσει τα λεφτά τους στην Ελλάδα δεν μπορούν να βρουν το δίκαιο τους. Ή όποια ελπίδα μπορεί να είχαμε πως θα βελτιωθούν τα πράγματα, έχει χάσει τη δύναμη της πειθούς για τρεις ακριβώς λόγους. Πρώτον, γνωρίζουμε πολύ καλά τις δεσμεύσεις που έχουμε υποχρεωθεί ότι θα αναλάβουμε, πως η χώρα μας από την άλλη πλευρά έχει υποθηκεύσει για 99 χρόνια ό,τι είχε και δεν είχε, το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της, έτσι ώστε να είναι σίγουροι οι δανειστές πως θα είμαστε συνεπείς στην πληρωμή των δόσεών μας. Δεύτερον, η δημοκρατία μας έχει παραδώσει μέρος της εθνικής της κυριαρχίας ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Για να είμαστε σίγουροι ότι οι δανειστές θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Και τρίτον, η Ελλάδα έγινε ξανά χώρα μεταναστών. Αν λοιπόν υπήρχαν λόγια, συγχαρητήρια και ενθαρρυντικά, ικανά να μας κάνουν να ξεχάσουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες μας, τα εκατομμύρια των Ελλήνων που ζουν στα όρια της φτώχειας σήμερα και το γεγονός πως το κυρίαρχο πολιτικό επιχείρημα που συνόδευσε την λιτότητα που επιβλήθηκε στη χώρα μας ήταν πως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί ουσιαστικά πιεζόμαστε από την Ευρώπη, τότε ίσως και να μπορούσαμε να ευθυμίσουμε κι εμείς με εσάς αγαπητοί συνάδελφοι της κυβέρνησης. Δυστυχώς όμως, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, να καταφύγουμε σε αυταπάτες για να ξαποστάσουμε λιγάκι, δυστυχώς, ξέρετε, δεν μας αφήνουν ούτε η φτώχεια, ούτε και οι συνέπειές της που βρίσκονται σήμερα εδώ αμύωτες σε ένταση και συνεχίζουν χωρίς έλεος να καθορίζουν την ζωή χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Είναι μεγάλη απόσταση από τις διαβεβαιώσεις που βγήκαμε από το χάος των μνημονίων μέχρι την πραγματική μας έξοδο από τα μνημόνια. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ένωση Κεντρώων σε αυτήν την δήθεν γιορτή καθαρής εξόδου δεν μπορεί να συμμετάσχει. Είναι γιορτή πάνω σε αποκαίδια και χαλάσματα. Είναι γιορτή για λίγους. Είναι γιορτή για εκείνους που δεν πεινάνε. Είναι γιορτή για εκείνους που έχουν δουλειά και δεν είναι άνεργοι. Είναι γιορτή για αυτούς που δεν χρωστάνε. Και εκείνοι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ λίγοι σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα προτιμούσαμε να ακούσουμε για μια φορά αλήθειες και όχι συγχαρητήρια για τις επίπλαστες επιτυχίες που περιγράφονται μόνο με αριθμούς και όχι με πράξεις. Για να βρούμε τον τρόπο, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, να βγούμε στα αλήθεια από το χάλι μας, θα πρέπει να επενδύσουμε στην αλήθεια και όχι στα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε στην ομιλία σας και είπατε για ένα καλό πακέτο. Έτσι το χαρακτηρίσατε, καλό πακέτο. Μιλήσατε για σωστό μείγμα της πολιτικής που θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Μήπως θα μπορούσατε να μας το προσδιορίσετε αυτό το σωστό μείγμα της πολιτικής. Είπατε ότι το 3,5% ήταν μεγάλο, αλλά είπατε μπράβο που το πετύχατε και το υπερβήκατε. Ναι, αλλά το πετύχαμε και το υπερβήκαμε με υπερφορολόγηση, κύριε Πρόεδρε. Είναι ματωμένο το πλεόνασμα το συγκεκριμένο. Είπατε ότι το 2,2 ακόμα και αν δεν μπορέσουμε να το πιάσουμε θα υπάρξει μία ευκινησία. Μήπως θα μπορούσατε να το προσδιορίζατε αυτό πιο καλύτερα. Εμείς στην Ένωση Κεντρώων
Αυτό το οποίο θέλουμε και στηρίζουμε πάντα ήταν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Η ευρωπαϊκή προοπτική όμως της χώρας πρέπει να στηρίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο εδώ και χρόνια κλειδονίζεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαρίδη. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Να θέσουμε κάποιες ερωτήσεις στους ευρωβουλευτές. Δεν κάνουμε τοποθέτηση. Αυτό μας παρακολουθούμε τόση ώρα και στους βουλευτές. Δεν δίνει το λόγο, τους αφήνεται άφωνους. Τουλάχιστον να κάνουν μια διαρωτήση. Να συνοηθούμε. Δεν τους αφήνω εγώ άφωνους. Δεν θα το έκανα ποτέ. Όταν λέει το πρόγραμμα ότι 7.30 ώρα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα και η ώρα είναι 7.25 και πέρα, αν δεν βλέπω καλά από εδώ μέχρι εκεί, είμαι υποχρεωμένο να δώσω το λόγο στον κύριο Μπουτσέρη για 3 λεπτά, 4, να πει τι έχει να πει και θα σταματήσουμε εδώ τη διαδικασία. Μακάρι να είχαμε ακόμα άλλη μία ώρα να μιλήσουν. Είναι γραμμένοι ομιλητές οι οποίοι δεν θα μιλήσουν. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο για 4 λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ. I think it has been a very lively and very good exchange ήταν of views. Πολύ ζωντανή και πολύ θετική αυτή η ανταλλαγή απόψεων, σημαντική για μας. Τέθηκαν πολλά ζητήματα, μερικά πολύ θετικά, αλλά θέλουν συζήτηση. Αυτό που έχει σημασία είναι την αξιολόγηση της συμφωνίας να τη θέσουμε και να τη συγκρίνουμε με την πραγματικότητα και τους περιορισμούς που υπάρχουν. Εγώ είμαι από αυτούς που θα ήθελαν περισσότερο φιλόδοξη μείωση του χρέους, η δυνατότητα να υπάρχουν περισσότερα εργαλεία ώστε η διακυβέρνηση ευρωζώνης να ήταν καλύτερη. Είμαι υπέρ των ευρωομολόγων. Άρα, για μένα δεν πρόκειται για τελειότητα, αλλά παίρνω υπόψη μου το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η δυνατότητα ήταν. Θα έπρεπε η Ελλάδα να φύγει από το μνημόνιο με σημαντική μείωση χρέους ή όχι. Αυτό ήταν επιτυχία. Εγώ και πολλοί από εμάς, από τις 27, είμαστε 27 κυβερνήτες, να μην το ξεχνάμε. Θέλω να συμβιβάσω διάφορες απόψεις. Βεβαίως, περισσότερα θα χρειαζόντουσαν. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να υπάρξει στο μέλλον μια πολιτική περισσότερο υπέρ της ανάπτυξης. Ένας μηχανισμός προσαρμογής για την εμπροσθοβαρή μείωση του χρέους. Αλλά οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να δώσουν 250 δις για να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τον ελληνικό λαό. Βεβαίως, υπήρξε αυτή η λιτότητα, οι επιπλέον όροι που έθεσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ήταν ίσως οι καλύτεροι, αλλά για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπήρξε και δέσμευση από τις κυβερνήσεις που πήγαν τα κοινοβούλια για να πούνε ότι αυτά τα χρήματα θα τα φυλάξουμε για την Ελλάδα. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Πρέπει να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Έχουμε το τέλειο εργαλείο? Όχι, όχι ακόμα. Αρχικά, είχαμε και τη ρήτρα μη διάσωσης. Αυτό δεν ήταν δυνατόν φυσικά. Αλλά τώρα πρέπει να αποφασίσαμε να περάσουμε πέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της και βλέπουμε, αν δεν υπήρχε το δούνου του, τώρα θα είχαμε 2% μέτρα ευθύς εξ αρχής. Τι είναι σημαντικό και τι είναι εφικτό για το μέλλον. Δεν θέλω να υποτιμάμε τις επιπτώσεις της βιωσιμότητας του χρέους. Μετά το 2032 είναι γραμμένο και ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις, ότι αν χρειαστεί επιπλέον μείωση του χρέους θα δοθεί, θα συζητηθεί. Ελπίζω να το γνωρίζει αυτό ο ελληνικός λαός. Ενδεχομένως να μην είναι απόλυτα έτσι στην πρώτη γραμμή, αλλά είναι γραμμένο.
Δεύτερον, το 3,5% είναι πολύ σκληρό. Δεν είμαι υπέρ της φοβερής λιτότητας, αλλά η περίοδος του 3,5% είναι περιορισμένη. Και μετά διάβασα. Είναι οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις της Κομισιόν, ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα θα αποδώσει κάτι γύρω στο 2,2. Άρα μιλάμε για μια προληπτική πράξη και όλα αυτά γίνονται ούτως ώστε η δημοσιονομική πολιτική να έχει τη δυνατότητα, εάν χρειαστεί κάτι, να τις δοθεί. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, συσσωρεύεται ένα απόθεμα, ένα κεφαλαιακό απόθεμα. Είναι πολύ αυστηρό μέχρι το 2060. Είναι, νομίζω, σημαντικό αυτό που υπόθηκε για τη ρευστότητα, τη χρηματοδότηση. Όλοι θα πρέπει να το προωθήσουμε αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για το νέο πρόγραμμα Juncker, ώστε να υποστηριχθούν νέες επενδύσεις, ώστε να υπάρξει ρευστότητα στις επιχειρήσεις για τη στήριξη της ανάπτυξης. Βλέπω ότι τα στοιχεία για τις ιδιωτικές επενδύσεις βελτιώνονται, αλλά έχετε δίκιο. Οι χρηματοδοτικές συνθήκες είναι πολύ αυστηρές για την Ελλάδα και πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι παράγοντες να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την Ελλάδα. Απολύτως απαραίτητο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να συζητούμε, να συνομιλούμε μαζί σας. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε να καταβάλουμε. Όλα αυτά όμως, η πτώχευση, η εγκατάλειψη του ευρώ από την Ελλάδα, όλα αυτά πέρασαν και μιλάμε για μια επιτυχία. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά όλοι που θέλουμε η Ελλάδα να μπει στο δρόμο της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάκαμψης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γκουαθιέρη. Αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και για τον προβληματισμό που αναπτύξαμε, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών των Επιτροπών, λύεται η συνεδρίαση.